Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 των FM. Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ, Ράδιο Μαρμίτα στους 107,4. Κάτσε βρε μάλλα. Τι είναι αυτό πράγμα ρε. Ρε Ματζιούκη, σε πειράζω εγώ τα μπέζα κάνεις αυτό ρε. Άργησες. Βρε παξιμάδι κατεψυγμένο. Καλά είσαι Γιώργο μου. Ε, Ελευθερόπουλος. Είσαι ευχαριστημένος με αυτό. Μόνο όταν βγεις πρώτη εθνική, εννοείται ρε φίλε αυτό. Εννοείται, λογικό είναι. Λογικό. Ρώτα τον Ζάχο, ξέρει από τέτοια. Δεύτερη βγήκαμε, δεν ξέρω. Τα γυαλιά τα άλλαξε ή τα μπλε σκούρα. Μπλε σκούρα ήταν. Άσε μας. Μέχρι και τα γυαλιά βλέπεις. Είμαι 3,5 μέρες νηστικός. Φιλαράκι. Πάμε για το στοίχημα μετά. Σήμερα είναι το στοίχημα που έχασε ο Μπουγάτσας Άρης ΠΑΟΚ. Διπλό, παλικαρίσιο στοίχημα κέρδισα. Διπλό στοίχημα, πήρα ρε φίλε μέσα εκεί. Αυτός πήρε άσο. Και το χι κανένας. Το χι Ζάχο. Έχει και γλυκό. 3,5 μέρες είμαι νηστικός. Για να φάω σήμερα. Θα τον κάνω ψωμί. Πάνω από 150 ευρώ. Μετά τελειώνουμε και φεύγουμε. Με το μηχανάκι σε δύο λεπτά εκεί μας. Έτσι. Τι να πω. Ποιο να. Ένα χιλιάρικο έχασα εξαιτίας του. Καλά, χιλιάρικο θα όχι, εγώ αυτοί λέγανε χιλιάρικα, πεντακοσάρικα και εγώ του έβαλα ένα τραπεζάκι. Εντάξει. Μεταξύ φίλων δεν έχει. Λοιπόν, εντάξει, σωστό. Έτσι έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, να παρέτσα, πω... παρέτσα, θα πάμε Ζάχο μου. Μέχρι 10. Είδες χθες κλόουν, σήμερα Ζάχο μου. Εντάξει, εντάξει. Αυτά δεν τα λες όμως. Γίνονται. Αυτά δεν τα λες. Είπαμε. Δεν τα λες. Θα ξεφύγουμε και οι δύο κάποια στιγμή. Λίγο ένταση παραπάνω. Εντάξει, γίνεται αυτό. Άρη πάω και δεν είναι. Να ξεφύγει μόνιμα να ησυχάσουμε. Λοιπόν. Εκεί το είδε το. Πήγα από εδώ, το είδε. Λοιπόν. Να πω ότι βρισκόμαστε, να πω τα διαδικαστικά ρε εσύ. Γιατί εντάξει. Εντάξει, θα φας σήμερα καλά. Πέστα. Σε βλέπω fit. Πέστα. Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4 όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από τις 10 ως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη αλλάζει η ώρα 8 ως 10. Νομίζω είναι γνωστά, αλλά πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε. Για τους νέους ακροάτες. Έτσι. Έτσι. Μεγαλώνει συνεχώς η παρέα, νομίζω. Λοιπόν, τι έχουμε, Ζάχο, για πες. Κοίτα, βλέπω 8.30, αν θέλεις να το πάμε μέχρι 9 ή όπως εσύ. Να πούμε 2-3 πραγματάκια πες. Για το που θα κινηθούμε σήμερα, να ξέρει έχεις και ο κόσμος. Έχεις να πεις για το μάτς, δεν είπες τίποτα για το μάτς. Για το μάτς τώρα δεν θα πούμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε να πούμε. Νομίζω λίγο με το θέμα προπονητή. Του Άρη. Για τον Άρη τι γίνεται, να μας κοίτα. Να σου πω τα τελευταία νέα. Κοινό μυστικό είναι ότι θα είναι ο Σάββας Παντελής, δεν έχει υπογράψει ακόμη. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι κλεισμένος. Αυτά που λέμε τα τυπικά μένουν. Λες και ακριβώς γιατί άκουγα προηγουμένως το Ματζιούκι, τον Γιώργο που έλεγε για τον Ελευθερόπουλο. Κάπως έτσι είναι και με τον Άρη. Βασικά ναι. Η περίπτωση Άρη είναι προγενέστερη του Ηρακλή. Νομίζω ότι μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί, έτσι πιστεύω. Και έτσι αυτή την πληροφόρηση έχω να σου πω την αλήθεια. Βασικά το ήξερα και πριν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Ήταν ένα γεγονός το οποίο κοινό μυστικό, το οποίο νομίζω αύριο θα τελεσφορήσει και θα είναι ο Σάββας Παντελέτης, θα είναι ο προπονητής του Άρη τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δεν ξέρω αν το κάνει και μεγαλύτερο συμβόλαιο. Αυτά είναι ανάμεσα στις δύο πλευρές. Βέβαια, έτσι όπως γίνονται και τα συμβόλαια, κανένα συμβόλαιο, ακόμη και πενταετές να κάνεις ή ποδοσφαιριστή ή προπονητή ή οποιονδήποτε, αν θέλει να φύγει ή ο προπονητής ή ο ποδοσφαιριστής τέτοιος, πάντα λύνεται το συμβόλαιο. Αυτά είναι λίγο πολύ. Έτσι να είχαμε να λέγαμε θα κριθεί και ο επόμενος προπονητής όπως κρίθηκε και ο προηγούμενος με βάση τα αποτελέσματα και με βάση την εικόνα της ομάδος. Πάντα αυτό είναι το κριτήριο νομίζω για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Απλά τι γίνεται όταν υπάρχει ένα μεγάλο όνομα στον πάγκο σου, κερδίζει λίγη περισσότερη ανοχή στα αποτελέσματα. Αλλιώς είναι να λέγεσαι Κούπερ, αλλιώς είναι να λέγεσαι πώς το λένε, Παντελίδες και αλλιώς είναι να λέγεσαι Ερέρα. Έχει μια διαφορετική προσέγγιση ως αυτό το θέμα. Δεν βλέπω καμία άλλη. Και άμα θέλεις να το πάρουμε και στις μεγαλύτερες ομάδες και στις ευρωπαϊκές, λίγο πολύ το ίδιο ισχύει. Δεν έρχονται τα αποτελέσματα, θα φύγεις αργά ή γρήγορα. Βρε όλα σωστά να τα κάνεις. Έτσι πιστεύω εγώ. Αν έχεις άλλη άποψη, εδώ είναι. Άρα θα κριθεί. Εγώ έχω τις ενστάσεις μου. Εντάξει, για τον λόγο. Για τον Παντελίδη, έχεις ενστάσεις. Όχι ότι δεν είναι καλός προπονητής. Θα το δείξει άμα είναι καλό. Εγώ δεν λέω ούτε χειροκροτώ, ούτε βρίζω. Γιατί. Δώσε μου εδώ μισό λεπτό, πραγματικά. Να μην το πω 50-50. Άμα μπει τουλάχιστον. Εσύ δεν έχεις πολλούς λογικό, είσαι παόξες. Εγώ που έχω περισσότερους Αριανούς. Η μισή
είναι υπέρ του Ερέρα. Το έχουμε αυτό οι Αριανοί λίγο περισσότερο από τους άλλους οπαδούς. Χωριζόμαστε πολύ πιο εύκολα σε στρατόπεδα. Ερέρα, ερερική ας το πω, και κατά του Ερέρα. Ήταν ο Κούπερ, έφυγε ο Κούπερ, η μισή με τον Κούπερ, περισσότερο λέω από τους μισούς. Οι άλλοι κατά του Κούπερ. Έχω φίλο, ο οποίος γεροξεκούει τον ανεβάζει. Τον τελικό συνέχεια του 10 μου αναφέρει που χάσαμε. Λες και έφταιγε μόνο ο Κούπερ που χάσαμε τον τελικό. Το έχει λίγο Αριανός αυτό περισσότερο από τους άλλους. Πιστεύω ότι είναι σύνδρομο των πολλών χρόνων που έχει να πάρει ο Άρης τίτλο. Πιστεύω ότι αν είχε πάρει ένα τίτλο δεν θα υπήρχε τόσο πολύ έτσι, αυτό το φαινόμενο. Και βλέπω τώρα ότι ό,τι και να... Ναι, θα πάμε. Ό,τι και να... Και πριν το ματς, και μετά το ματς, συγγνώμη, με την Σμύρνη, με βάση την εικόνα της ομάδας και το αποτέλεσμα, η μισή είναι υπέρ του Ερέρα. Πάλι, αν ήταν ο Ερέρα είναι... φταίει που δεν η ομάδα, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα που καθένας με την οπτική του γωνία που δεν τα είδε σωστά. Ο άλλος λέει υπέρ του Ερέρα, ο άλλος κατά του Ερέρα και ο Παντελίδης θα κριθεί με βάση την εικόνα της ομάδας και τα αποτελέσματα. Σωστά μιλάς τώρα. Ναι, αυτό πιστεύω τώρα. Ναι, λέω ένα λεπτό και κλείνω. Κάνουμε το διάλειμμα. Πάλι εγώ μιλήσα, θα αναλύσω. Εσύ έχεις χρόνο μετά, γιατί θα αναλύσω μετά το break. Γιατί έχω δύο ενστάσεις πλέον. Ωραία. Μία είναι η ένστασή μου ότι διαφωνώ στην απόλυση του Ερέρα. Ναι. Πιστεύω ότι έπρεπε να μείνει μία-δύο αγωνιστικές. Αν δεν τα κατάφερε, ναι, και εσύ το είπες. Θα τον άφηνα για το μάσο τέτοιο. Ναι. Με τον Απόλλωνα. Έτσι είπα. Θεωρώ ότι ένας προπονητής δεν μπορεί να κριθεί στις 7, 8, 9 αγωνιστικές ενός πρωταθλήματος. Και ένα δεύτερο, ότι το momentum, το timing που έρχεται ο Σάβας Παντελίδης, τουλάχιστον για την ψυχολογία του συγκεκριμένου προπονητή, δεν είναι το κατάλληλο. Θα το αιτιολογήσεις. Θα αιτιολογήσουμε εδώ αρκετά. Είναι. Θα κάνουμε το break, γιατί μας ειδοποιεί ο Βασίλης Καβαδίας πριν να πάμε στο πρώτο break της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Και θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Και ερχόμαστε, θα μας πείτε αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε στα λεγόμενά μας. Μα γι' αυτό είναι. Έχουμε και αρκετά θεματάκια και για ΠΑΟΚ. Έχουμε και τον βολεϊκό ΠΑΟΚ στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη. Καλείται να ανατρέψει το. Πού από η Ματσούκα είναι αυτή? Όχι. 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 Είσαι σίγουρος? Σίγουρος είμαι. Δεν είναι. Όχι. Ματσούκα πολύ πιο μεγάλα. Αυτές πιο μικρές. Εντάξει. Όποια και να είναι. Είναι. Λέει η κοπέλα. Λέει. Την πάρουμε στο σκουμπάρ. Θα την πάρουμε. Και οι δύο είναι. Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα Βασίλη. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια, Βασίλη Καβαδία. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Άσε το χαλάκι λίγο, ρε Βασίλη. Άσε το κοιμά στο μακάρον. Μπράβο. Καλά. Λίγο, δώσ' το, λίγο. Ωραία χαουζιά. Μπάλτιν. Μια χαρά είσαι, Μπελάρα. Λοιπόν, σε καλό δρόμο. Κάτι έλεγες και να ανοίξουμε και τις γραμμές. Δώσε λίγο τα τηλέφωνα μέχρι να πω εγώ. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. FM κενό το μήνυμά σας, η σκέψη σας, το σχόλιο σας, οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό, στο 54-5-26. Είπαμε για την παρέτηση του Λούμπος Μίχελ, η οποία έγινε δεκτή. Ο κύριος Μίχελ αποτελεί παρελθόν από τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Θα υπηρετεί την ομάδα του ΠΑΟΚ από άλλο πόστο, με άλλο χαρακτήρα τέλος πάντων. Να πούμε ότι στην Γερμανία η ομάδα της Φραγκφούρτης έχει πάρει το πρώτο σετ με τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο βρισκόμαστε, είναι 16-11. Δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ στην Γερμανία. Λογικά θα συνεχίσει στην πιο κάτω, στην πιο υποδιέστερη διοργάνωση, όχι στο Champions League. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ενημέρωση της τελευταίας στιγμής. Η ένστασή μου, Ζάχου, για το θέμα Ερέρα και την έλευση Παντελίδη είναι ότι σου είπα και πριν το break ότι πιστεύω ότι ήταν αρκετά νωρίς για να διωχτεί ένας προπονητής ο οποίος έδειξε κάποια καλά στοιχεία τουλάχιστον στην κίνηση του πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι έπρεπε να του δοθούν να του πιστωθούν άλλα δύο παιχνίδια, στα δύο εκτός με Απόλλωνος Μήνης και Όφη. Αν δεν τα κατάφερνε και εκεί, ίσως αν δεν τα κατάφερνε μόνο στον Απόλλωνος Μήνης, να αποτελούσε και παρελθόν. Αλλά έπρεπε να το δώσεις, πιστεύω, μισή ευκαιρία ακόμα το συγκεκριμένο προπονητή. Τώρα για την έλευση του Παντελή Παντελίδη. Πιστεύω ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει ταβάνι, ρε παιδί μου, χαμηλό. Αν θέλεις να αναλογιστούμε
το μέγεθος, ας πούμε, του ονόματος που έχει η ομάδα σας. Ναι. Έτσι όπως το... Σαν όνομα, εντάξει. Ναι, έτσι, δεν, έτσι, σαν έτσι, όνομα και σαν κόσμο. Δεν σαν, είναι ελκυστικό όνομα, εντάξει. Αυτό έχει δίκιο, δεν είναι ελκυστικό όνομα. Νομίζω ότι πήρε μία χρονιά τον Ηρακλή, τον έσωσε. Πήρε τον Αστέρα Τρίπολης, εντάξει, τον οδήγησε Ευρώπη πέρσι. Έπαιξε Ευρώπη. Όχι, το μεγάλο δεν τον οδήγησε Ευρώπη, από πού τον πήρε. Εκεί είναι. Αν δεν το θυμάσαι προφανώς. Τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι, πέρσι όταν ανέλαβε τον Αστέρα Τρίπολης ήταν ο Αστέρας. Κάπως λέγαμε. Στη μέση όχι, πρέπει, κάτω, ήταν, κάτω. Κάτω ήταν. Στη μέση και κάτω. Ήταν σχεδόν, λέγαμε, είναι μια ομάδα που πέφτει. Όπως είπαμε στην αρχή για τη Λαμία. Ναι, ναι. Κάπως έτσι ήταν. Και την έβγαλε Ευρώπη. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Ήταν και το σχόλιο μου για να πάμε. Ναι. Και εγώ αν ήμουνα διοίκηση θα τον έδινα τον Ερέρα μια ευκαιρία με τον Απόλλωνα. Επαναλαμβάνω, όντως έδειξε κάποιο έργο. Πήρε μια ομάδα, είναι δική του ομάδα αυτή. Δεν απαξιώνουμε τίποτα. Είχε βέβαια κάποιες αιμονές και κάποια λάθη τα οποία φαινόντουσαν στο γήπεδο. Και σύν τα αποτελέσματα, εγώ επαναλαμβάνω, τα αποτελέσματα κρίνουν τον οποιοδήποτε. Είτε Πάκο Ερέρα λέγεται, είτε Μουρίνιο, είτε όπως θέλεις, όποιο όνομα θέλεις βάλε. Εντάξει, υπομονή, είπαμε υπομονή. Στον Άρη υπομονή όμως πρέπει λίγο αυτή τη λέξη, βέβαια να ξέρουμε πατάμε και που βρισκόμαστε, αυτή η λέξη λίγο θα πάει και λίγο πιο πίσω. Διότι υπομονή κάνουμε σχεδόν μισό αιώνα. Ωραία, δεν μπορεί να υπάρχει υπομονή. Και ειδικά όταν έρχονται αρνητικά αποτελέσματα και η εικόνα της ομάδας δεν είναι καλή. Για να τελειώσω. Ναι. Γιατί ξανά έγινε αυτό με τον Όγιος. Εκεί η εικόνα ήταν καλή και δόθηκε ένα μεγαλύτερο εύρος αγώνων. Αν λέω για τους πιο παλιούς. Μοιάζουν λίγο οι περιπτώσεις. Εκεί βέβαια ο Άρης έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, δεν ερχόντουσαν τα αποτελέσματα. Και ήρθε μετά ο Πάκο Ερέρα και στο δεύτερο γύρο η ομάδα πήρε, αν θυμάμαι καλά, μετά τον Ολυμπιακό ήταν η δεύτερη ομάδα σε συγκομιδή βαθμών εκείνη τη χρονιά. Βέβαια η δουλειά ήταν του Όγιος. Κακά τα ψέματα. Κάποια μικρά πράγματα άλλαξε ο Ερνάντεθ εκείνη τη χρονιά. Αυτό. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει να, τι θα μπορέσει να κάνει. Ο κύριος Παντελίδης στην ομάδα του Άρη. Πάντως στη δεδομένη στιγμή μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή είναι διεκδικήτρια στα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στην πεντάδα και έχει παίξει και κάνα 2-3 χρονιές νομίζω Ευρώπη. Για ποιο, για τον, για τον Αστέρα Τρίπολης. Για τον Αστέρα, ναι. Την έχει στη ζώνη, ο Ατρόμητος, ναι. Την έχει στη ζώνη του υποβιβασμού. Βέβαια, ναι. Να τα λέμε όλα, είχε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Ήταν και άτυχο σε πολλά μάτσα. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει σημασία όμως αυτό. Αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι στη σωστά. Ζώνη υποβιβασμού. Σωστό είναι αυτό. Δεδομένο. Έτσι. Νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες χρονιές βαθμολογικά σε συγκομιδή βαθμών. Αυτό πλήρωσε και αυτό. Στις τελευταίες χρονιές, στις πρώτες 10 αγωνιστικές. Αυτό, πληρώνει και αυτό είναι και το τίμημα που πληρώνει ο κύριος Παντελίδης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αρνητική η ψυχολογία που έχει τη δεδομένη στιγμή. Βέβαια, αυτό θα το δείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό σου είπα. Και νομίζω ότι αυτή η ψυχολογία ενδεχομένως με την αλλαγή κλίματος, με την αλλαγή τακτικής, με την αλλαγή προσώπων, γενικά με την αλλαγή πόλης κτλ., ίσως να λειτουργήσει και θετικά στην ψυχολογία του κυρίου Παντελίδη. Και να ξεδιπλώσει όλο το προπονητικό του ταλέντο στην ομάδα του Άρη. Βέβαια, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί όταν φεύγει ένας προπονητής, ο οποίος έχει απολυθεί υπό καθεστώς αμφισβήτησης, μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες σε ντέρμπι, καταλαβαίνεις, ναι. Αντιλαμβάνεσαι, φίλε Ζάχου και φίλε ακροατές, ότι είναι μεγάλο το βάρος του έτσι προπονητή που έρχεται. Και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί? Γιατί το έχω και την αίσθησή μου, έτσι, ναι. Ότι πρέπει να αποδείξει όχι απλά ότι θα παίξει καλό ποδόσφαιρο η ομάδα που έχει αναλάβει, αλλά πρέπει να πάρει αποτελέσματα. Από τα αποτελέσματα, φυσικά. Αυτό, σωστό είναι, ναι, που λες, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει αυτό σε μια ομάδα σαν τον Άρη, να υπάρχει αυτό που λέμε ως ένα σημείο βέβαια, ως να μην γίνεται αγχωτικό και πιεστικό, αλλά πρέπει να υπάρχει μια μικρή έστω πίεση. Διότι αν είναι, πάει και σε αυτό με τα χειροκροτήματα, ας πούμε. Αν είναι ο προπονητής να ξέρει ότι και ό,τι και να κάνει και ήττες να φέρει συνέχεια δεν θα απολυθεί, δεν θα έχει και το ιδιαίτερο άγχος και την ιδιαίτερη πίεση όσον αφορά το αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχει πίεση και στους ποδοσφαιριστές, λέω εγώ, πίεση, καλώς εννοούμενη, ναι, πίεση για το αποτέλεσμα, να είναι σε εγρήγορση όλοι. Αυτό λέω. Και οι παίκτες και ο προπονητής. Δεν μπορεί να λέμε να κάνει 5 ήττες, 6 ήττες και να λέμε εντάξει. Δεν είναι έτσι. Καθημερινά και εσύ στη δουλειά σου καθημερινά, ναι, κρίνεσαι. Και εγώ κρίνομαι καθημερινά. Και ο Βασίλης, όλοι κρινόμαστε καθημερινά.
Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τους ποδοσφαιριστές και για τον προπονητή. Πρέπει να έχει αυτό το άγχος, σε εισαγωγικά άγχος, οποιοδήποτε. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι υπάκουος ο κύριος. Ναι, αυτό θα φανεί αν είναι υπάκουος. Εγώ το είπα, δεν αλλάζω. Άμα δω κολλάσω παραδείγματος χάρη, δύο πράγματα θα συμπεράνω. Για να μην κάνουμε έτσι. Ναι. Δύο πράγματα. Αν δω κολλάσω βασική εντεκάδα, ή πρέπει να κάνει παπάδες στις προπονήσεις που δεν τις βλέπω εγώ, αλλά εφόσον κάνει παπάδες προπονήσεις πρέπει να τις κάνει και στο γήπεδο, τότε θα πω εντάξει, ναι. Αν δω, κολλάσω, για μένα σημαίνει ότι υπήρχε και στην προηγούμενη κατάσταση, αυτή είναι η δική μου λογική, υπήρχε πίεση να παίζει ο Κολάσο. Ναι, το συγκεκριμένο Κολάσο. Είναι σαν να έχω ετοιμοπόλεμο εγώ τον Κρέσπο. Ωραία. Και να παίζει ο Χατσερίδη. Έτσι. Δεν είναι λογικό. Να παίζει στόπερ ο Χατσερίδη, ενώ δεν έχει κάνει καλές εμφανίσεις ο άνθρωπος. Μπορεί να τον βάλει ρε παιδί μου και να κάνει. Τι να πω, μαγικά δεν μπορεί να κάνει. Εντάξει, να είναι πολύ καλός τέλος πάντων. Τότε θα πω ότι ναι, είδα μία αλλαγή. Και αν συνεχιστεί αυτό, να πούμε ότι ναι, μπορεί να κάναμε και λάθος. Θα δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Παντελή. Αλλά αυτό θα είναι ο επόμενος που είναι τη λογική. Κοίτα, τώρα να μην το παίξω δημοσιογράφος που δεν είμαι. Όλα αυτό δείχνουν. Όχι όλα δείχνουν. Νομίζω ότι έχει συμφωνήσει 100%. Μένουν υπογραφές. Αύριο, okay. Από ό,τι διαβάζω εδώ και στο Λαμπάουτ Άρης, αύριο θα είναι και στην προπόνηση, λέει. Μα ξέρουμε το συμβόλαιο πόσο είναι. Όχι, αυτό δεν σου είπα και το εγώ. Ποσό. Σύμβα. Όχι, ούτε ποσό, ούτε αυτό είναι ένα καλό. Στην Τρίπολη πόσο έπαιρνε, ξέρουμε. Δεν ξέρω. Όχι, εγώ πόσο θα είναι η χρονική διάρκεια, δεν ξέρω. Αν και σου είπα και στην αρχή, αυτά είναι λίγο πολύ να είχαμε να λέγαμε. Επειδή είναι στη μέση της περίοδου, σχεδόν στο 1 τρίτο πρωταθλήματος, θα είναι με αναπροσαρμογές, πιστεύω, το συμβόλαιο. Δηλαδή, αν πετύχεις ένα στόχο, αν θα έχει πολλά αν μέσα. Ναι, όχι, λέω. Θα είναι μέχρι τέλος της χρονιάς, θα είναι δύο χρόνια, δηλαδή αυτή και την επόμενη. Η λογική, εγώ αν ήμουν. Λογικά θα είναι αυτή η χρονιά συν ένα. Ναι, λογικά. Εγώ λέω. Βέβαια, πάντα πάει αυτό. Αν το δέχεται και το άλλο μέρος. Εγώ αν ήμουν ο πρόεδρος της ομάδος, θα το έκανα μέχρι τέλος της χρονιάς. Να δω τη δουλειά του. Δεν είναι 20 αγωνιστικές, είναι μέχρι τέλος της χρονιάς. Δεν είναι μικρό χρονικό περιθώριο για να δείξει κάποιος τη δουλειά του και το τι εικόνα θα έχει η ομάδα και πώς θα παίζει στο γήπεδο. Όπως είπες και εσύ, το 1 τρίτο έχουμε παίξει. Τα 2 τρίτα είναι μπροστά μας. Να δείξει δουλειά και να κερδίσει και το επόμενο και το μεθεπόμενο συμβόλαιο του, να έχει και 2 και 3 χρόνια. Αρκεί να δείξει δουλειά. Να δούμε κάποια πράγματα στο γήπεδο. Σίγουρα κανείς δεν είναι λάθος και αυτός θα κάνει λάθη, όπως έκανε και ο Ερέρο, όπως κάνουν όλοι οι προπονητές. Να δείξει δουλειά, να δείξει κάποια πράγματα διαφορετικά. Πειθαρχία θέλουμε, αποτελέσματα θέλουμε και όσο δυνατόν λίγο καλή μπαλίτσα. Δεν ζητάμε τρελά πράγματα. Να δείξει και φυσικά να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας στο τέλος της χρονιάς. Αυτό. Σωστά μιλάς. Δεν μιλάς λάθος. Ναι. Αλλά έρχεται μία τριάδα αγώνων. Δύσκολων αγώνων. Με την έλευση του κυρίου Παντελίδη. Τώρα, όπως βλέπω το πρόγραμμα, για πες το. Όπως βλέπεις και εσύ. Εγώ το ξέρω. Είναι δύο εκτός έδρας μάτς. Ναι. Ένα εκτός έδρας μάτς με τον Όφη. Παναθηναϊκός εδώ. Ένα αρκετά, αρκετά δύσκολο, αρκετά δύσκολο μάτς. Με Παναθηναϊκό. Όφη που είναι στη βαθμολογία. Όφη στη βαθμολογία. Είναι ο πρώτος που σώζεται, νομίζω. Ισοβαθμή. Θα σου πω αμέσως. 7 βαθμούς πρέπει να έχει ο Όφη. Θα σου πω αμέσως. Να μπαίνω στη βαθμολογία. Όφη είναι 7 βαθμούς μαζί με τα Γιάννα. Όχι, δεν σώζεται. Αν έλγε σήμερα το πρωτάθλημα, έπαιζε μπαράζ. Έπαιζε μπαράζ. Α, και Λεβαδιά 7. Λεβαδιά. Όφη, Γιάννα έχουν 7 βαθμούς. 6 Τρίπολη. Και από πάνω για πε. Από πάνω είναι 11 η Λάρισα. 11. Η Λαμία, 12 ο Πανετολικός, 14 ο Πανιώνιος, 15 ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Πρόσεξε τώρα. Πας στον Όφη. Ναι. Εκεί είναι το μάτς εκκίνηση για τον Παντελίδη. Λογικά. Δεν υπάρχει ούτε άσο αυτό το παιχνίδι για μένα. Όχι, sorry, ναι. Όχι, όχι, λάθος έκφραση. Sorry. Απαγορεύεται ήττα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να χάσει. Και το Χ. Αυτό για την νίκη πάμε. Αυτό που είπες. Ναι, για την νίκη πάμε. Αλλά και Χ να πάρει. Όχι, ναι, μια κατάξενη. Δεν νομίζω να υπάρχει τόσο γκρίνια όσο βέβαια από τον Άσο. Δηλαδή, αν βγει χτύπα ξύλο όπως το λες εσύ τώρα. Ναι. Για σένα, έτσι. Ναι, ναι. Για μένα, ναι. Εντάξει, ξέρω. Κτρίφησα και αν χτύπα ξύλο για σένα. Εντάξει. Βγει Χ και για τον Παντελίδη. Και για τον Παντελίδη. Ναι, δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα. Βγει Άσο όμως, θα αρχίσουν, ξέρεις τα λένε. Εμείς λέγαμε οι μισοί που λες αυτό που σου είπα. Τον Ερέρα και έπρεπε να του δώσουμε ευκαιρία και τα λοιπά. Υπάρχει ήδη. Εντάξει. Αν όμως πάρει διπλό, θα πούνε ότι καλά δικαιώθηκα. Μετά παίζεις με Παναθηναϊκό μέσα στο Κλεάδης Βικελίδης. Και μετά στον Ατρόμητο. Βέβαια, τριάδα δύσκολη. Δύσκολο μάτς. Δύσκολο μάτς Παναθηναϊκό. Με τον Ατρόμητο, πιο δύσκολο. Έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός
πήγε μέσα στον Ολυμπιακό, τυχερός όπως και ο ΠΑΟΚ, αλλά πήρε αποτέλεσμα και λίγο έλειψε να πάρει και διπλό. Αυτό μέτραει το αποτέλεσμα. Λίγο έλειψε να πάρει και διπλό. Εσύ καθυστέρησε, Βαγγελίδη, λίγο έλειψε. Με την ΑΕΚ δεν έχασε. Με την ΑΕΚ τι έκανε. 0-0. 0-0. Δεν έχασε. Άκουσε. Ο Παναθηναϊκός έχει μια καλή εικόνα. Πιστεύω τουλάχιστον από τα μάτς που είδα. Πιστεύω ότι είχε τρομερή ρέντα. Έχει τρομερή ρέντα ο Παναθηναϊκός. Χρειάζεται και αυτή, αλλά δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Το έχουμε πει ότι χρειάζεται. Φυσικά χρειάζεται και τύχη. Δεν μπορεί να έχει και συνέχεια τυχερός όμως. Πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος φυσικά. Πιστεύω θα χάσει το Χαριλάο ο Παναθηναϊκός. Τώρα για τα άλλα δύο μάτς τα εκτός έδρας είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μετά φυσικά πάσε, μετά στο Ατρόμητο. Ατρόμητο. Φυσικά δύσκολο είναι. Μετά πας στον Ατρόμητο είναι. Μετά για πες. Ο αίτητος έτσι Ατρόμητος. Ναι. Ήρθε η ώρα για την πρώτη ήττα. Αν δεν έχει κάνει. Να σου πω κάτι. Αν μπορέσει και κερδίσει τον Ατρόμητο εκτός, δε φίλε, τι να πω. Μπράβο. Ο Ατρόμητος πιστεύω ότι είναι ήδη στην. Ήδη, εντάξει. Θα είναι στην πεντάδα. Και πιστεύω ότι και ο Άρης θα είναι η πέμπτη ομάδα. Έτσι μετά παίζει Πανετολικό. Άρης Πανετολικό. Στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πιο πρόσιτο παιχνίδι. Ναι, δύσκολο φυσικά γι' αυτό. Και κλείνει στην Ξάνθη. Δύσκολο. Φυσικά δύσκολο. Που είναι. Που θα, εδώ, δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Εδώ θα είστε πιστεύω κοντά στους βαθμούς για την πέμπτη μέχρι τη θέση. Ναι, η Ξάνθη να πούμε ότι είναι 3 βαθμούς μπροστά από τον Άρη. Αλλά είναι τώρα η τριάδα των, που παίζει με Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, έτσι. Δεν νομίζω να πω. Δεν εύκολα μάτς. Φυσικά δεν έχω εύκολο. Έχεις Ατρόμητο Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Γι' αυτό σου λέω ότι πιστεύω. Όλα θα... τα. Μα τώρα όσο προχωράνε και αγωνιστικές και οι τελευταίες ομάδες θα δίνουν τον υπερπάντων αγώνα, θα παίζουν μια κατηγορία σε κάθε παιχνίδι. Έτσι, με το χέρι στην καρδιά. Με το χέρι στην καρδιά. Με το χέρι στην καρδιά. Πάω Ξάνθη. Πάω Ξάνθη. Τι θα είσαι τώρα την Κυριακή που σου θα... είπα, σου το είπα και χθες. Ναι. Αν πίστευα ότι ο Πάοκ μπορεί να χάσει. Τώρα εσύ εντάξει, καταλαβαίνω ότι νομίζω ότι το λέω για πλάκα. Δεν το λέω όμως για πλάκα. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ το έχει πάρει το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνω ότι μετά από αυτό που πάθατε πέρσι. Πώς λέμε, φυσά το γιαούρτι, ο χυλός και το γιαούρτι δεν μου έρχεται τώρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αν πίστευα ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα, θα ήμουν με την Ξάνθη φυσικά. Αλλά επειδή πιστεύω ότι δεν μπορεί να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα, καλό θα είναι τουλάχιστον ένα αρχείο όπως είπες και εσύ σε τέτοιον άρθρο. Δεν σε συμφέρει. Ναι, φυσικά δεν με συμφέρει. Δεν συμφέρει. Ναι, πιστεύω. Πιστεύω στο Εσκομπάρ, Ζάχο. Τα γκολ του. Τα γκολ του ΠΑΟΚ θα πανηγυριστούν με τη Ξάνθη. Ρώτησε του τώρα που θα πάμε για φαγητό. Τα ακούει ο Μπουγάτσας τώρα. Είναι με τον Γκάμα τώρα, δεν τα ακούει. Τα γκολ του ΠΑΟΚ θα τα πανηγυρίσει ο Μπουγάτσας. Βέβαια. Θα μιλάει στα αγγλικά με τον Γκάμα τώρα. Είχε μιλήσει με τον Τόνι Κάλπο, ας το κάνει. Για πες τι είχε πει. Επειδή αυτό το κάνει ωραία ο Μπιμπισίδη. Είμαστε στο μηχανάκι Ζάχο. Ήταν ο Άρης και προκριθεί στο τελικό. Δεν θυμάμαι ποιο τελικό, νομίζω του Άκα. Νομίζω Άκα. Και είμαστε τέτοιο και μας παίρνει λέει ένας φίλος μου Παοξής ο οποίος είναι ταξιτζής. Ναι. Και λέει Παντελή, να σου ξέρεις ποιον έχω στο ταξί. Ποιον έχεις, του λέει εσύ. Τον Τόνι Κάλβο. Ακούει ο Μπουγάτσης από πίσω. Δώσ' το να μιλήσω. Ναι, ναι. Λέει, αλλά το κάνει ωραίο. Ναι. Το κάνει ωραίο ο Παντελής. Λέγω, ναι. Τόνι, I love you, I trust you. If you bring the cup, I'm gonna close my eyes forever. Εντάξει, ωραίο. Να το κάνει με πολύ μπουγάτσα τώρα. Το κάνει ωραίο BBC, δεν σου λέω. Παντελής είναι φιλαράκι. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Είναι ο αδελφός του Κυριάκου του BBC, του πρώην. Δεν γίνονται αυτά. Του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Άρη. Εντάξει, αληθινός ο μπουγάτσας το είπε, ρε παιδί, με την καρδιά του, αλλά με αγγλικά τσίπρα. Του φίλου σου τον Τρέ, για τον ακούς. Τι είπε. Η Δήμητρα Ματσούκα είναι. Ας το διά. Φιλαράκι. Ας το καλό. Ναι, ρε φίλε. Η Δήμητρα Ματσούκα είναι. Τι την κάνανε. Αφού είδα τα ποδάρια της, ρε φίλε, φτάνει. Μπορεί να είναι να μην είναι εκείνη όμως. Τι είναι, ρε φίλε, τώρα ορίστε. Ελεύθερη σχέση στο Open TV με τη Δήμητρα Ματσούκα και τον Μάριο Αθανασίου. Τι να πούμε. Ματσούκα, τι, 20 χρόνια νεότερη φαίνονταν. Έχει πέσει πολύ η μπογιάτισμα, μου φαίνεται. Εντάξει, τώρα έμοιαζε αυτή για τη Ματσούκα, σοβαρά. Έμοιαζε, αφού την είδα εγώ με 600 ευρώ γυαλιά. Σωστά. Εγώ τα δικά μου είναι φτηνά γυαλιά. Είναι των 25 ευρώ. Είναι των 25, περιμένω άλλους 5 μήνες για να κλείσω τα 4 χρόνια να πάρω καινούρια. Λοιπόν, κατάλαβες. Αυτά όσον αφορά τον Παντελίδη, βέβαια. Να, σου είπα, το βράδυ λέει. Να. Εδώ φαίνεται πιο πολύ, ρε φίλε. Προηγουμένως δεν ξέρω. Γυναικάρα είναι. Καλά, γυναικάρα, ότι είναι, είναι. Κάτσε. Εντάξει, μεγάλος όμως και λίγο για αυτό. Μια χαρά είναι. Τώρα μεγάλος είναι. Το σασμάνι λειτουργεί ακόμη. Δύο special ουσκάκια και. Δύο special και όλα καλά είναι. Να, ο άλλος μας λέει εσύ ανοίξαμε τις γραμμές. Ο Θόδωρος, τον λέει που θα πάρεις αύριο και πάλι 10 παρα 10 θα πάρει. τι κράεις, δεν μπορεί να πιάσει. Δεν μπορεί να πιάσει. Τώρα μην πάρετε γιατί θα κάνουμε τον break. Θα κάνουμε τον τώρα. Μόλις θα κάνουμε το διάλειμμα, θα επανέλθουμε. 23, 10, 2, 87 και 3, 8 για να δούμε αν συμφωνούν οι φίλοι. Εντάξει, εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Λέμε την άποψή μας.
Βγαίνει και διαφωνεί, συμφωνεί ο κόσμος. Να ενημερώσουμε επίσης τους φίλους ότι υπάρχει μια φημολογία κατά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι λογικά ο Μεσχέ Άμρ Ουάρντα δεν είναι και τόσο σίγουρος για τις επόμενες αγωνιστικές, τις επόμενες ημέρες η θέση του στον ΠΑΟΚ. Ίσως να ψάξει να βρει κάποια άλλη ομάδα, ίσως να τον δώσει να δοθεί δανεικός με όψιον αγοράς, να καλύψουν και το συμβόλαιό του. Ίσως να υπάρξει και επιστροφή Ενρίκε. Βάλτε το λίγο γι' αυτό. Εγώ κάπου διάβασα, δεν ξέρω τώρα τέτοιο, ναι, ότι για τον Ατρόμητο πάλι. Ότι θα πάει ιδανικό έψω τώρα. Ναι. Ψιλοκαφενιακό. Βάλτε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι υπάρχει ενδεχόμενη επιστροφή του Ενρίκε. Βέβαια, το μετάλλωσα τώρα στον ΠΑΟΚ για το καλοκαίρι που διώξανε αυτή την παιχτούρα. Αυτή την παιχτούρα που έδωσε και ένα κύπελο. Ένα κύπελο με ένα πολύ όμορφο γκολ με κεφαλιά στο τελικό του Βόλου. Που κάποιοι φίλοι καλός παίκτης, είναι γρήγορος. Είναι offside εκείνο. Είναι γρήγορος. Offside ήταν τέλος πάντων. Ναι. Γρήγορος παίκτης, ναι, τριπλαδόρος, μπουκαδόρος, ναι, καλός παίκτης. Δηλαδή, από... συγγνώμη, αυτός παίζει στην ίδια θέση με τον Ουάρντα, είναι. Ναι. Και... τώρα, αν ο άλλος δημιουργεί. Και ο άλλος είναι καλός παίκτης, και ο Ουάρντα. Αλλά αν δημιουργεί προβλήματα στα ποδήλατα, δεν το ξέρω. Αν αυτά που λένε οι φήμες είναι αλήθεια και ο άλλος είναι πιο πολύ της ομάδος. Δεν ξέρω αν είναι σωστή, αλλά και αυτό δεν θα κάψουμε το θέμα, Βάρτα. Έχει αρκετό ψωμάκι. Εντάξει, θα κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα, φίλε Ζάχο. Λοιπόν. Θα επανέλθουμε, θα αναλύσουμε λίγο το θέμα, Βάρτα, κάποια άλλα θεματάκια. Έτσι. Και θα δώσουμε πάλι ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Μπας και φιλοτιμηθεί κανένας φίλος, ναι, και μας πάρει, ρε παιδί μου, και μας πει την άποψή του. Έτσι, αν δεν είναι λοιπόν ντροπαλούλης, αν δεν είναι ντροπαλούλης. 2-0 χάνει ο ΠΑΟΚ στη Γερμανία. Άρα τελείωσε. Στο βόλεϊ, αντίοξο μακάριστε αδερφέ, θα συνεχίσει στην υποδιέστερη διοργάνωση. Διάλειμμα, λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί. Ναι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 των FM, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ. Συντροφιά Παραίτσα μέχρι και τις 10, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Δευτέρα Παρασκευή, Ζάχο. 10 ως 12 Δευτέρα και Παρασκευή. Και να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, τη σκέψη σας, το 54-5-26. Να φύγει ο Ουάρντα και να έρθει ο Ενρίκε ή να μείνει ο Ουάρντα να βγάλει τη χρονιά. Ένα ερώτημα το οποίο πιστεύω... αυτό η συνοπαδή σου και εσύ μπορείς να απαντήσεις. Διχάζει δεδομένη στιγμή. Δεν τα ξέρω τα δεδομένα. Γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ξέρει 100 κιλά μπάλα, αλλά είναι άμυαλος. Για ποιο λες, για τον Ουάρντα, ναι. Μιλάμε, ρε παιδί μου, ότι είναι καλός παίκτης, όντως. Επανελειμμένα έχει πέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα εξωαγωνιστικά. Έχει πολύ άσχημη εξωαγωνιστική ζωή. Δηλαδή δεν έχει το μυαλό του, ρε παιδί μου, στη θέση του. Έτσι ούτως ώστε να συνετιστεί και να κάνει μια πολύ καλή καριέρα. Και νομίζω ότι είναι κρίμα και χάσιμο για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Γιατί αυτό επηρεάζει, η συμπεριφορά του επηρεάζει και την καριέρα του στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου, εκεί που μπορούν να σε πάρουν μεγάλες ομάδες. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Αυτός παίζει στη Λίβερπουλ. Ο Σαλάχ. Ο Σαλάχ. Η εθνική πρώτιστα, η ομάδα σου πρώτιστα και μετά η εθνική είναι ο καθρέφτης που μπορεί να σε οδηγήσει σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Ή τα ευρωπαϊκά μάτς, όταν λέω η ομάδα, τα ευρωπαϊκά μάτς. Στην Ευρώπη δεν τον βάζει τον Ουάρντα δύσκολα. Έτσι, τον βάζει. Ο Αιγύπτιος. Ναι. Παίζει στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά. Τον Ουάρντα. Στην εθνική μίλαση. Όχι, στον ΠΑΟΚ. Προχθές δεν τον έβαλε. Τον έβαλε. Ο λόγος του τον απέκλεισε, ο λόγος που αποκλείστηκε ο Ουάρντα από την αποστολή για το μάτς με τον Πανετολικό, ξέρεις ποιος ήταν. Ότι στο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο ο Ουάρντα, σε καμία των περιπτώσεων δεν εκτέλεσε τις προπονητικές εντολές του Λουτσέσκου. Ναι, εντάξει. Έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο γήπεδο αυτός. Ναι, είναι απίθαρχος, εντάξει, αγωνιστικά απίθαρχος. Ναι, αλλά όταν υπάρχουν συγκεκριμένες εντολές, δουλεμένα συστήματα στην προπόνηση κτλ. Και εσύ κάνεις το κεφάλι σου, επηρεάζεις και ρημάζεις συγκεκριμένα όλη την ομάδα. Τώρα θα μου πεις, ο Ουάρντα έφταιγε για αυτήν την τραγική εμφάνιση του ΠΑΟΚ μέσα στην Ουγγαρία με τη Βίντι. Πιστεύω πως όχι. Αλλά πιστεύω ότι ο Ρουμάνος πίστεψε στον Ουάρντα και τον έβαλε μέσα για να κάνει τη διαφορά. Αυτός άρχισε να κάνει τα δικά του τα τρελά του, τον έχει που τον έχει στην μπούκα για πειθαρχικά παραπτώματα κτλ. Τον έστειλε από την αποστολή. Αυτός ήταν ο λόγος. Έτσι... Κοίτα, είναι κάποιοι παίκτες. Το παράδειγμα
Μπορεί αυτός να είναι απίθαρχος αγωνιστικά ή δεν ξέρω τι κάνει εξωαγωνιστικά, στα ποδητήρια μάλλον, δεν ξέρω. Το παράδειγμα, ένα παράδειγμα και από τον Άρη που έχουμε, βέβαια πιο στα πίσω χρόνια, είναι παραδείγματος χάρη, τον αναφέραμε και προηγουμένως, ο Τόνι Κάλβο, ο οποίος από ταλέντο, αν δεν είχε πλούσιο ταλέντο ο Κάλβο, αλλά η εξωγηπαιδική του ζωή, τώρα πλέον που είναι νομίζω παλέμαχος και αυτός, δεν ξέρω αν παίζει σε καμιά μικρή ομάδα της Ισπανίας, Β' Γ' Εθνική, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, η εξωγωνιστική του ζωή, το ότι ήταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και ήταν συνέχεια στα μπαράκια και με, άντε να μην πω τη λέξη, δεν σου αρέσει, με γκόμενες και με τέτοια, τα οποία τα μαθαίναμε τότε. Τι έκανε κακό? Έκανε κακό στον ίδιο. Ένας ποδοσφαιριστής με πλούσιο ταλέντο μπορούσε να παίξει και στις μεγαλύτερες ομάδες. Κατέστρεψε ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό είναι επιλογή του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ναι, δεν μπορεί. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πεις. Ναι, δεν μπορεί να πεις φταίει η ομάδα ή φταίει ο προπονητής. Αυτός κατέστρεψε μόνο τον εαυτό του. Λες και δεν θα είχε καιρό για γυναίκες, για ποτά και ό,τι άλλο ήθελε. Νομίζω η ποδοσφαιρική ζωή, η ζωή του κάθε ποδοσφαιριστή, δεν είναι περισσότερα από τα 34-35. Νέος είσαι ακόμη. Εννοείται. Μπορούσες να κάνεις το οτιδήποτε ήθελες μετά. Γι' αυτό λέμε, έτσι, δεν αρκεί μόνο το ταλέντο. Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο σου ποδοσφαιριστή. Πρέπει να έχει και το μυαλό. Το μυαλό και να είναι προσγειωμένος. Το ταλέντο πολλές φορές μπορεί να είναι και δεύτερο. Βλέπεις και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αθλητές με λιγότερο ταλέντο έχουν κάνει περισσότερα πράγματα από άλλους που είχαν περισσότερο ταλέντο και όμως δεν είχαν την ανάλογη πορεία. Αυτά, τι να πούμε, άμα ο Άρντα είναι έτσι, αυτό το ξέρεις εσύ καλύτερα, εγώ δεν τα ξέρω, τα του ΠΑΟΚ. Τίποτα, είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με περίσσιο ταλέντο, που ξέρει πολλά καντάρια μπάλα, τόνους μπάλα ξέρει, αλλά είναι άμυαλος, είναι απίθαρχος. Κακός τον εαυτό του θα κάνει. Πόσο χρόνο είναι ο Άρντα, ρε? Δεν είναι μεγάλος. 27. Έχει πολλά χρόνια ποδόσφαιρο μπροστά του. Και να πάρει και χρήματα και να τα εκμεταλλευτεί αργότερα όπως θέλει. Έχει μια οχταετία γεμάτη, πιστεύω. Τι να πω, αν είναι άμυαλος, κακό του τον εαυτό του κάνει. Θα δούμε. Αυτό που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή είναι ότι η ομάδα πλαισιώνεται από ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει και μπορούν να βοηθήσουν την προσπάθεια που κάνει να κατακτήσει το πρωτάθλημα μετά από 33-34 χρόνια. Και νομίζω ότι τέτοιες απίθαρκες καταστάσεις, τέτοιες άναρχες συμπεριφορές, ότι δεν χωράνε για να διαταράσουν την ηρεμία των αποδοτηρίων. Όσο καλός ποδοσφαιριστής και να είσαι, νομίζω ότι αυτό το έχουν επισημάνει στον ΠΑΟΚ και ότι ενδεχομένως να αποτελέσουν και να αποτελέσει παρελθόν ο Άρντα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα δούμε. Τις αποφάσεις δεν τις παίρνουμε εμείς. Απλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον κόσμο, να καταγράφουμε το τι συμβαίνει καθημερινά. Λοιπόν, πάνε και σε αυτό το, ναι, το θεματάκι που έχεις εκεί. Το θεματάκι λοιπόν αυτό που έχω δείχνει τους αριθμούς και τις επιδόσεις του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αυτοί οι αριθμοί πραγματικά είναι αριθμοί και επιδόσεις πρωταθλητή. Μπορεί στην Ευρώπη να μην περνάει και τις καλύτερες ημέρες σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και φυσικά αυτό το οφείλει μόνο στην κακή απόδοση. Γι' αυτό και είπε και ο Λουτσέσκο ότι το μόνο που βάμε από εδώ και πέρα είναι τον κακό ΠΑΟΚ. Αλλά στην Ελλάδα πραγματικά έχει πιάσει κορυφή, έχει στρογγυλοκαθίσει την κορυφή με εντυπωσιακά νούμερα σε άμυνα και επίθεση και νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά και δεν αυτοκτονήσει πάλι ο ΠΑΟΚ φέτος, ότι θα τα καταφέρει μετά από αρκετά χρόνια. Κοινώς σε αυτά που λέμε, ο ΠΑΟΚ έχει συγκεντρώσει 26 βαθμούς όντως στο συν 2 από τον Ατρόμητο, στο συν 6 από τον Ολυμπιακό, στο συν 9 από την ΑΕΚ. Μιλήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε όχι μόνο να αποκτήσει κάποια συγκεκριμένη διαφορά ασφαλείας από αυτές τις ομάδες, αλλά να υπερκαλύψει και το μείον 2 την τιμωρία την περσινή Ζάχο. Ναι. Όλα αυτά έχουν ως αιτία την πολύ καλή αμυντική λειτουργία, τη χημεία της αμυντικής λειτουργίας του ΠΑΟΚ, η οποία φαίνεται πως αποδίδει απόλυτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με τον τερματοφύλακά του τον Πασχαλάκη να μπαίνει λόγω της εξαιρετικής του παρουσίας στη συγκεκριμένη αυτή εξίσωση. Μόλις 4 φορές λοιπόν, 4 τέρματα λοιπόν, έχουν μαζέψει η αμυντική και ο Πασχαλάκης του ΠΑΟΚ την μπάλα από τα δίχτυα της ομάδος, τις λιγότερες φορές από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. 5 γκολ έχει παθητικό Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Ξάνθη. Υστερούν όμως τα γκολ υπέρ, έχοντας 10. Η πεντάδα κλείνει με τον Ατρόμητο, που έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 6 τέρματα και ο Παραθενεκός 7. Άρα τα λιγότερα
Γκολ τα έχει δεχτεί ο ΠΑΟΚ. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και η Ξάνθη με 5 γκολ. Ο Ατρόμητος με 6 και ο Παναθηναϊκός με 7. Λοιπόν, πάμε λίγο και στην επίδεση. Στην επίδεση, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι οι ηγέτες στην κούρσα των γκολ. Έχονται σημειώσει συνολικά 17 γκολ στο πρωτάθλημα. Είναι οι πιο παραγωγικές ομάδες από κάθε άλλη ομάδα του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει 17, η ΑΕΚ 17, ο Ατρόμητος 16, ο Παναθηναϊκός 15 και ο Ολυμπιακός 13. Τώρα θα πάρουμε τη γραμμή να πούμε γκολ υπέρ, ΠΑΟΚ υπέρ γκολ 17 κατά 4, ΑΕΚ υπέρ 17 κατά 5, Ατρόμητος υπέρ 16 γκολ κατά 6 γκολ, Παναθηναϊκός 15 υπέρ 7 κατά και Ολυμπιακός 13 υπέρ γκολ κατά 5. Πάμε στη γραμμή και θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο. Χαίρετε, γεια σας παιδιά. Γιώργος, πάω από Ολλανδία. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Τι κάνει, τι γίνεται. Δίνουμε σήμερα κάποια νούμερα για να δώσουμε την εικόνα για το ποιο λόγο μία από τις βασικές αιτίες που ο ΠΑΟΚ έχει οδηγήσει την κούρσα του πρωταθλήματος από την αρχή και την βαστάει καλά την πρωτιά στην κορυφή. Ναι, τα παρακολουθώ και εγώ αυτά. Ναι. Και η πλάκα ποια είναι, ότι καμιά φορά σκέφτεσαι με παιχνίδια όπως το Ολυμπιακό Σπαζιά είναι ένα 5-0 ας πούμε και λες πως είναι δυνατό να έχει μεγαλύτερη διαφορά ο ΠΑΟΚ. Η διαφορά είναι ότι ο ΠΑΟΚ μοιράζει τα γκολ του σε όλα τα παιχνίδια, βάζει από 2 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Το μόνο παιχνίδι που βάλαμε είναι πάνω από 2 γκολ είναι με τον Όφη, 3. Ναι. Δεν έχουμε βάλει παραπάνω από 3 γκολ φέτος. Στην Ευρώπη βάλαμε 4 έβαλε στη Μπάτε Μπορίσοφ και 3 έβαλε στη. Ναι, Βασίλια. Μιλάω για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα. Ναι, μιλάω, εντάξει. Δεν μιλάω για, το, okay. Για, το, για την Ευρώπη. Εγώ μιλάω συνολικά. Οπότε το καλό με εμάς είναι, γιατί εγώ τώρα ξέρεις η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Μπορεί αυτό να μην συμφέρει τώρα σε αυτό, θα σας πω. Δεν είναι να ακούς αυτές τις μέρες ραδιόφωνα Θεσσαλονίκης, αλλά ραδιόφωνα Αθηνών. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Ωραίο αυτό που είπες. Οπότε το τι ακούγεται και το τι λέγεται, δεν ξέρεις πώς πιο πολύ μπορείς να ικανοποιηθείς. Πέρα από τα γνωστά που λέμε κλάψες και τα λοιπά, ακούγονται απίθανα επιχειρήματα στα όρια της απόγνωσης. Δηλαδή να βλέπεις μεγαλοδημοσιογράφους να απομυθοποιούνται, ρε παιδί μου, δηλαδή ξέρεις αυτοί που πώς λέμε, καραλείς αυτοί όλοι, ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Η απόλυτη απομυθοποίηση, να μην ξέρουν από πού να πιαστούν και τι να πούν, γιατί δεν έχουν και επιχειρήματα πλέον. Γιατί το αβαβά πέναλτι του Πρίγιοβης που είπαμε και τα λοιπά, όσο περνάει ο χρόνος μένει όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω, και δεν έχουν να πούν κάτι καινούριο. Και οπότε φτάσαμε στο σημείο σήμερα να ακούγεται σε εκπομπή μεσημεριανή. Θα σας πω και για τον Οάρδα μετά. Σε εκπομπή μεσημεριανή να βγαίνει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, σε εκπομπή και να λέει το εξής. Γιατί μωρέ, εμείς δεν θα κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ με στην Τούμπα. Τι είναι, εξωγικό μας είναι. Ένα πέρσι και πώς κερδίσαμε 0-3. Ξέρεις, το λέει και με μια έτσι αφέλεια, ας πούμε, λες και λέει και του απαντάει ο Βερβελές. Φέτος όμως θα έχει δείχτη, ρε φίλε, πώς θα κερδίσουμε. Δηλαδή, άκου να δεις σε ποιο σημείο έχουν φτάσει, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι απίστευτα αυτά που ακούγονται. Και φυσικά, Γιώργο, δεν μπορούν να δεχτούν, ιδίως οι φίλοι του Ολυμπιακού, ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Το βλέπουν ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν θα κατακτήσουν κύπελο. Δεν μπορούν να τα δεχτούν αυτά. Ναι. Δηλαδή, είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό, τον φίλο του Ολυμπιακού, να σκέφτεται ότι ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ τον έχει στείλει στον μικρό τελικό 2 χρονιές του κυπέλου, ναι, του κυπέλου Ελλάδος. Είναι πολύ υποτιμητικό, ναι. γιατί έτσι τους έχουν μάθει, αγόρι μου γλυκό. Έτσι τους έχουν γίνει τα καλομαθημένα παιδάκια, παύλα οπαδί, του Σοκράτη Κόκαλη, του Ευάγγελου Μαρινάκη, και πολλοί από αυτούς είναι και υπάλληλοι τους. Δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό το βάρος, να βλέπουν τον ΠΑΟΚ στην κορυφή ψηλά επάνω. Ο Αριανός άντε να το αντέξει. Να το αντέξει, γιατί, ξέρεις γιατί, και δεν πικάρω αυτή τη στιγμή. Γιατί εντάξει, οι άνθρωποι είχαν τα προβλήματά τους, ήταν σε άλλες κατηγορίες. Εντάξει, παλεύουν να κάνουν μια ομάδα να σταθούν στο ύψος τους, στο ονόματος που έχουν οι ομάδες κτλ. Δεν ήταν SAE πρωταθλητές. Με τον τρόπο που πέραν οι άλλοι τα πέτσινα και τα κύπελα και τα πρωταθλήματα και βγαίναν Champions League και πέραν τα λεφτά για να διεκδικήσουν κάτι και να έχουν αυτή την οτροπία. Εντάξει, δεν θέλει ο Αριανός να το πάρει ο ΠΑΟΚ για την κόντρα που υπάρχει ανάμεσά μας.
είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλουν οι χαμουτζίδες εκεί πέρα κάτω. Κατάλαβες. Οι άλλοι δεν θέλουν να χάσουν τα κεκτημένα που έχουν. Κατάλαβες, Γιώργη. Και το άλλο με τον Ουάρντα, επειδή μου αρέσει όπως είπα να παρακολουθώ τις αντιδράσεις τους, αυτό δίνει και τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση, είναι τα μπλοκ της ΑΕΚ σήμερα. Με το που έσκαζε η βόμβα του Ουάρντα, όλοι ξέρεις, φέρτο να χθες, παιχταράς, δεν κάνουν τίποτα οι υπόλοιποι κτλ. Όταν πριν μια εβδομάδα η επιθετική σου γραμμή ήταν με διαφορά η καλύτερη στην Ελλάδα. Και πετάγεται ένας από κάτω άλλος ΑΕΚτης και τους λέει, ρε παιδιά, εσείς καλά τα λέτε. Αλλά ο δικός μας ξέρει ότι το Ραμαζάν είναι τον Απρίλιο, όχι τον Ιανουάριο. Γιατί ξέρεις δεν τρώει, ας πούμε, και θα το πάρει χωρίς να το δώσει να φάει, ας πούμε, και τα λοιπά. Πάντως και εγώ τρεις μέρες Γιώργο Ραμαζάνι έχω, να ξέρεις. Ναι. Σήμερα είναι μετά την εκπομπή, θα μας βγάλει ο Μπουγάτσας έξω να πληρώσει το στοίχημα για το Άρης ΠΑΟΚ που έχασε. Άντε ακόμα να το πληρώσει. Αγοράκι μου, τρεις μέρες δυστυχώς είμαι. Σήμερα θα ξεσπάσω. Τι θα γίνει με αυτό το στοίχημα? Ακούμε και δεν ακούμε σε λίγο τι. Πέρασε το παιχνίδι στην προϊστορία ακόμα αυτό το στοίχημα. Θα βγουν και πιστήρια, φωτογραφίες με τα φαγητά. Όλα καλά, ναι. Είναι δηλαδή σημερινή βραδιά, είναι η αυριανή τώρα, βραδιά? Τώρα, μετά την εκπομπή φεύγουμε κατευθείαν για το εστιατόριο που θα πάμε. Έχει να γίνει χαμός. Θα βγουν φωτογραφίες με το τραπέζι και το λογαριασμό. Θα υπάρξει φωτογραφικό υλικό. Δώσ' του να καταλάβει, Τάσο, δώσ' του να καταλάβει. Ντρούλινγκ, και μια παρατήρηση σε ένα. Πάντως είσαι αφοπλιστικά κοινικός στις τοποθετήσεις σου. Για πες. Δηλαδή. Και να θέλει να σου κάνει κάποιος καζούρα εσένα πλέον, δεν μπορεί. Γιατί είναι τέτοια τρομακτική η ειλικρίνειά σου, που τον άλλον τον κόβεις, ας πούμε, σε οτιδήποτε θέλει να σε γλεβάσει. Όταν φτάνεις στο σημείο να μου λες ότι θα υποστηρίξω ότι ο τον ΠΑΟΚ με την Ξάνθη γιατί με συμφέρει. Χίπα. Επειδή το βλέπει. Χίπα. Χί δεν σε συμφέρει όμως. Χί. Χι είπες. Χι είπες. Δηλαδή θέλεις και την Ξάνθη να κόψεις και εμάς να μα, κόψεις. Μα δηλαδή. Αυτό, ο δίπλας, το Άρης Ολυμπιακός, τι είπε? Χι. Σου λέει να μην πάρει και ο Άρης το τρίποντο, αλλά και να μην πάρει και ο Ολυμπιακός. Εγώ λέει, ειλικρινά, ο μόνος λόγος που το είπα, Ζάχο, για να μην στεναχωρηθεί ο Θόδωρος. Άσος θα βγει. Να μην στεναχωρηθεί. Ό,τι και να θέλω, άσος θα βγει. Τώρα του πάω Ξάνθη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η απάντηση του Χ είναι ακόμα πιο κοινική. Ναι. Γιατί δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να κοιτάς και από τις δύο πλευρές. Πάντα. Αλλά αυτό δηλαδή που, ξέρεις, τώρα βλέπω αυτό το πρόσωπο φέτος, γιατί μέχρι και πέρσι, ας πούμε, μέχρι και τελευταία που σε έβλεπα, στη Μαρμίδα και τα λοιπά, εντάξει, ήμασταν κάπου στα ίδια επίπεδα και δεν μπόρεσα να αναλάβω αυτή την πλευρά του εαυτού σου. Ναι. Και τώρα το βλέπω αυτό. Και πραγματικά μένω άναυδος, δηλαδή τόσο πολύ κοινικός να έχεις γίνει. Και τότε έτσι ήμουν, φίλε. Τι να σου πω απλά, τώρα. Και τότε έτσι ήμουν, απλά όπως είπες, ο ΠΑΟΚ ήταν σε διαφορετική κατάσταση. Γιώργα ρε, κάνε ένα επίλογο, έχει γραμμούλες, αδερφέ. Έγινε, είδες, βγήκα και έκανα την αρχή. Λοιπόν, να είστε καλά ρε παιδιά, καλό βράδυ. Καλά. Γεια σου γιγαντά μου. Καλό βράδυ. Έκανες την αρχή, σε γουρλής, αλλά είναι και η ώρα, εγώ γι' αυτό επέμενα αυτή η εκπομπή να γίνει 10-12. Λοιπόν. Πάμε τις δύο γραμμές. Να πάρουμε τις γραμμές, μην τηλεφωνείτε οι άλλοι, για να πάμε και στο διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, όμορφο βέβαια. Σούπα, τι έτσι. Συγγνώμη, τώρα άνοιξες. Τώρα άνοιξες το. Εντάξει, καλή ώρα. Καλή ώρα. Καλησπέρα και τον Βασίλη Καβαδία εκεί πέρα που μας υποδέχεται πάντα πρώτος. Τι κάνεις, Τεό? Καλά είμαι, εσείς τι κάνεις? Εγώ είμαι νηστικός. Νηστικός και εγώ είμαι. Τρεις μέρες. Τρεις μέρες θα ξεσκιστώ. Εγώ μεσημέρι λίγο ψιλοτσίμπησαν από την αλήθεια, τώρα θα πάμε. Θα κάνω να πληρώσει όσο πιο πολλά γίνεται, ρε φίλε. θα πάρω κολλιόμενα και για το σπίτι. Πάρε και για το σπίτι. Δύο αλουμινόχαρτα να μου. Χτύπα μπομ φιλέ, ρίντε φιλέ, ξέρω εγώ, κάνε κανένα. Όχι, θα πάρω τίποτα κατάλογο, φιλά. Τίποτα κατάλογο, ό,τι δει πάνω από 100 ευρώ το παρήγγειλε. Μια στην αγρίδα, κάνα ωραίο ψαράκι, δεν ξέρω τι. Αλλάξει το χρώμα, θα χρωμιάζει. Ακριβά τελικά καλύτερα να έβαζα τα 1000 ευρώ Ζάχο. Ναι, Ζάχο, μια ομελέτα πάρε, Ζάχο. Γιατί ομελέτα εγώ πάρε. Να εσωφαρίσουμε, Ζάχο, αυτός ακριβά θα πάρει. Ζάχο. Το στίχημα είναι στίχημα, πρέπει να πληρώνεται και καλά κιόλας. Και είναι και παλικαρίσιο στίχημα κερδισμένο, έτσι. Πήρα το διπλό μες στο Χαριλάου και πήρε τον Άσο το Χι ουδέτερο. Για να το δούμε, θα το βάλει το μες στην Τούμπα. Με Μπουγάτσα. Δύσκολα το βλέπω. Πάμε τώρα, Τέο, πάμε. Πάμε τώρα σε εμάς. Εντάξει, εμείς παίξαμε ένα καλό παιχνίδι.
Φορτσάραμε εκεί που έπρεπε να φορτσάρουμε. Λίγο ο Λουτσέσκο τον είδα να ανησυχεί στον πάγκο, γιατί και αυτός είναι υπερβολικά χαλαρός. Δηλαδή πρέπει και λίγο κριτική να του κάνουμε. Έχει σιγουριά η ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα υπερβολικά χαλάρωσε πάρα πολύ η ομάδα. Δηλαδή παίζεις χωρίς Μάτος, χωρίς Βιερίνια, χωρίς κάπου, θέλει και ένα πλάνο συγκεκριμένο. Δεν θέλει, βασίζομαι μόνο στην ποιότητα, τους βγάζω το ένας εναντίον ενός και βασίζομαι ότι θα βάλουμε τον γκολ. Κάπου δηλαδή κάνει και πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Και το λέω μετά από νίκη, όχι μετά από ήττα, έτσι. Καλά κάνεις. Καλοπροαίρετη κριτική πάντα είναι καλοδεχούμενη. Ελπίζω, ναι, ελπίζω αυτό το πράγμα, γιατί τον έχω για πιο διαβασμένο προπονητή γενικά. Λίγο υπεροψία δεν θέλω, για να μην πληρώσουμε, μην κάνουμε καμιά κηδεία σε κανένα ματς. Αν και με αυτούς τους παίκτες είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κηδεία. Οι αριθμοί τα λένε και από μόνοι τους, προηγουμένως διάβαζες μερικούς, ειδικά τα 5 γκολ που έχουμε φάει με το σταγονόμετρο. Καταλαβαίνεις και πού βρισκόμαστε. Τέσσερα, ναι. Mm. Από εκεί και πέρα τώρα για τον Άρη, για την αλλαγή προπονητή, πήγε στον Παντελίδη, για μένα έκανε μεγάλο πισωγύρισμα ο Άρης, Ζάχο. Mm-hmm. Εγώ θα προτιμούσα για το project αυτό που έχετε στήσει το Γρηγορίου, γιατί είναι αυτός που ταιριάζει περισσότερο στον Άρη. Δηλαδή να σου βγάλει και τρεις παίκτες, να τους εξελίξει. Ακούστηκε το όνομά του, ακούστηκε το όνομά του, ακούστηκε, γράφτηκε. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πώς να σου. Ο Παντελίδης για μένα, στο έχω ξαναπεί και από τον Αστέρα Τρίπολης, οι προπονητές που είμαστε όλοι πίσω βαστά με τα άρματα και περιμένουμε να βγούμε στον κενό χώρο. Δηλαδή αυτό το. Του βγαίνω στον κενό χώρο απλά για να βάλω ένα γκολ και άμα το βάλω γίνομαι ήρωας, αν δεν το βάλω τουλάχιστον έχασα με ένα 0. Ωραία. Για μένα δεν είναι ποδόσφαιρο. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά μήπως, λέω εγώ, δεν ξέρω το υλικό της Τρίπολης. Δεν το ξέρω, για να μην σου λέω έτσι και ψέματα. Μήπως ήταν ανάλογα και με το υλικό. Θα φανεί βέβαια αυτό και πώς θα παρατάξει τον Άρη και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι, με τον Όφη. Θα φανεί κατευθείαν. Ο Άρης έχει καλύτερο υλικό από την Τρίπολη, το είδε αυτό ο Παντελίδης. Γιατί και στην Τρίπολη την πήγε προς τα κάτω, προς τα πάνω, από εδώ σίγουρα δεν την πήγε. Ναι. Φέτος την πήγε. Για μένα προσωπικά θα ήταν καλύτερο να παίρνω τον Γρηγορίου. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό είναι. Θα φανεί αυτό. Ναι, γιατί εγώ θέλω, έχω τον προπονητή απαιτήσεις. Δηλαδή, θέλω να το δω να δουλεύει ατομικά. Θα ξέρει γιατί στο λέει, Ζάχο. Ναι. Για να είσαι σίγουρα εκτός Ευρώπης με τον Γρηγορίου. Γι' αυτό το λέει. Δεν Όχι, με τον Γρηγορίου, κοίταξε. Λες να είναι κατάσκοπος. Όχι, μιλάει αγωνιστικά. Δεν το παίρνει καμπάρι το. Αγωνιστικά μιλάει, εντάξει. Αγωνιστικά μιλάει. Ο καλός ο προπονητής, παιδιά, παίρνει και τον παίκτη έναν, τον εξελίσσει, του δίνει ρόλο μέσα στο γήπεδο, του δίνει δεύτερο ρόλο όταν χρειάζεται να παίξει και να αλλάξει το σύστημα, ξέρει τι πρέπει να κάνει, Ζαχό. Το φτάνει από το 5 στο 7. Ξέρεις ότι ήταν μυστικό σύμβουλος του Σόιμπλε, ο Τέο που μιλάμε τώρα. Ξέρω, ας με διαψεύσει. Μην τα λες όλα τώρα, θα κλείσουμε. Όταν ξανάρθει στο στούντιο να τον συμπεριφερθούμε αναλόγως τότε, το Φόδωρα. Δορκάδος με πέτσα θα έχει από πάνω, να ξέρεις. Καρδάρα. Να αλλάξω συζήτηση. Να αλλάξει και να κάνει επίλογο για να πάρουμε και τον επόμενο. Ναι, αυτό το με το πορκίτο, αυτό το, το τραγούδι που βάζουν εκεί. Ναι. Η παραγωγή από κινητό έγινε, ρε παιδιά. Όχι, ρε, δηλαδή γιατί ακούγεται, μικροφωνίζει, έτσι κάνει ένα εντελώς περίεργο. Αλλά και κολύπτης είσαι, ρε, εσύ. Τι, εκτός από προπονητής είσαι και κολύπτης. Να σου πω κάτι. Τον ακροατή τον νοιάζει γεύση. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή από γεύση, επειδή ήρθαν εδώ οι δέσματα, εμείς τα φάγαμε. Πάθαμε ζημιά, αδερφέ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γύρω έχει, τι σου τζουκάει. Ναι, ό,τι κουστάρεις. Εκεί θα πάμε, όπου θες. Έχουμε μαγαζιά εδώ, υποστηρικτές να θες. Όπου θες πάμε. Δέλει. Μία μέρα θα σε πάμε και στο Πορκίτο. Άλλη, για τον Ουάντα, άλλη μέρα θα σε πάω στο Μοναδικό, στην Πηλαία. Στον Μπακάλικο θα σε πάω, στα Πιθάρια θα σε πάω, στην Πορφύρα θα σε πάω, που γουστάρεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη. Και στο τέλος θα κλείσουμε με όνειρο live. Και δεν πειράζει, με όνειρο live θα κλείσουμε. Να κλείσουμε και εκεί. Τώρα που δεν μας ακούνε. Να την κλείσει και εσύ τώρα, να πάρουμε τον άλλον όμως. Θα κλείσω κι εγώ. Αγοράκι μου όμορφο. Τι περιμένεις για τον Ουάρντα, τι πιστεύεις, γιατί εμένα δεν μου αρέσει η όλη κατάσταση. Πιστεύω ότι θα αποτελέσει παρελθόν ο Ουάρντα. Ναι, είναι λάθος, Τάσο. Έπρεπε τουλάχιστον να το χειριστούμε πιο έξυπνα ή τουλάχιστον να το βάλεις, να τον πουλήσεις σε συνεννόηση με τον παίκτη. Γίνονται και λάθη, Θοδωρή, γίνονται και λάθη. Γίνονται λάθη, ναι, και με τέτοιους παίκτες δεν είναι καλό να γίνονται. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που μπορείς τουλάχιστον να τον πουλήσεις, να πάρεις τα λεφτά σου. Μαζί σου, εγώ δεν είπα τα αποτελέσει παρελθόν τώρα. Μπορεί το Δεκέμβριο, μεταγραφή Ιανουαρίου, ή μπορεί αν δεν ικανοποιηθεί ο ΠΑΟΚ, αν υπάρχουν προσφορές κτλ. Ή αν βρει ομάδα ο παίκτης, αν δεν ικανοποιηθεί οικονομικά ο ΠΑΟΚ, να μην το δώσει. Και εκεί έχουμε και εκεί πονάμε. Δηλαδή, ο τεχνικός διευθυντής Ρεσί Κωνσταντινίδη, τι κάνεις. Εκεί κάποιος πρέπει να τον διπλαρώσει. Γιατί ξέρουμε ότι στα μυαλά του δεν πάει καλά. Πρέπει να του μιλήσει, πρέπει να τον φέρει. Δηλαδή, θέλει και ειδική μεταχείριση. Ο παίκτης ο καλός συνήθως είναι και λίγο τρελός. Το έχουν ειδικά αυτοί οι παίκτες,
οι Αιγύπτιοι και αυτοί δεν πάνε καλά. Θέλουν, ρε παιδιά, ιδιαίτερη μεταχείριση. Όντως. Γι' αυτό και πληρώνονται και στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, να λέμε και τα λάθη που κάνουμε. Δεν πρέπει να τον αφήνεις τον παίκτη, αφού βλέπεις ότι έχεις ακόμα παίκτη. Βλέπεις ότι είναι θηρίο, βλέπεις ότι με τον προπονητή έχει προβλήματα. Πάνε σε ο τεχνικός διευθυντής, τυπλάρωσε τον. Πάνε από δίπλα, βγάλ τον έξω, ξέρεις τα κόλπα τώρα. Δεν τι να κάνει και ο τεχνικός διευθυντής, ρε Θόδωρε. Αν ο άλλος είναι γκαγκανούλιας, τι να κάνει. Άμα είναι έτσι, ρε, συντάσσε τον ξέρανε και έτσι, πιο πριν, δηλαδή, τι να κάνει. Πίστεψαν επειδή έκανε καλή χρονιά. Κόντεψε να βγάλει τον Ατρόμητο να βγούμε Champions League. Πίστεψαν ότι θα ομάδα στρώσει. Δεύτερης κλάσης, δηλαδή στήλα Ατρόμητο και οποιαδήποτε ομάδα, σε όποια ομάδα και να πάει ο Άρντα, που θα τον αφήσει να αλωνίσει μπροστά να κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή να είναι μεγαλύτερο όνομα από την ομάδα στην ουσία ο Άρντα, θα κάνει παπάδες. Αλλά εδώ σε εμάς που πρέπει να μπει και να παίξει ποδόσφαιρο, εδώ είναι τα προβλήματα. Γι' αυτό και ο Λουτσέσκου τον έχει δαγκαμένο. Δεν μπορεί τώρα να μπαίνεις και να μου κάνεις τρίπλες με πέντε άτομα δίπλα στον Ατρόμητο μέσα και αντί για να βγάλει σέντρα πας να μου κάνει σουτ. Δηλαδή είναι πράγματα που εκεί που καίει το παιχνίδι που περιμένεις να πάει στο παιχνίδι. Πρέπει να γίνει παίκτης ομάδας. Όχι η ομάδα να προσαρμόζεται πάνω του. Ενώ κάνατε τον είχε σε ελεύθερο ρόλο να αλωνίζει. Ωραία. Έγινε Θόδωρε. Ευχαριστούμε, φίλε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να σε καλά, γορίνα. Παίρνε πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε μου. Από Αθήνα, Γιώργος. Γεια σου, Γιώργη. Την προηγούμενη εβδομάδα είμαι ο απολωνιστής. Γεια σου, Γιώργη. Νάτος. Βγήκες. Ωραία. Βγήκανε. Δεν βγήκα χθες γιατί είχα τη στεναχώρια μου. Είπα θα βγω σήμερα. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Σ' ακούμε. Κοίτα, Ζάχο. Εγώ νομίζω ότι το παιχνίδι ήταν για ισοπαλία. Ξεκίνησε ο Άρης καλά. Ναι. Μας έπιασε στον ύπνο, όπως σου είπα, για τα center back μας τα παράδεικτα. Μπήκε τον goal εκεί, έκανε 3-4 τελικές μετά, ήταν καλύτερος. Μετά το 20, έπαιξε πολύ δυνατά μέχρι το 20. Μετά ξεφούσκωσε, σαν να μην έχουν κάνει καλή προετοιμασία, να πω, σαν να σκάσανε, σαν να μην έχουν φυσική κατάσταση. Μπήκαμε εμείς στην περιοχή, κάναμε την ισοφάριση. Στο δεύτερο νομίζω καλύτεροι ήμασταν. Παίξαμε καμιά μπάλα τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Ναι. Αλλά και την πρωτοβουλία των κινήσεων είχαμε. Καλύτεροι πιστεύω ήμασταν. Μπήκε ένα γκολ. Μια φάση έκανε ο Άρης, έγινε το 2-1. Νομίζω ότι η ισοπαλία ήταν πιο δίκαιο. Κοίτα, με βάση τις ευκαιρίες. Δεν έχεις άδικο να το πεις αυτό. Αυτό ότι με βάση τις ευκαιρίες. Δεν λέω για την ομάδα σας κάτι. Όχι, ότι η ισοπαλία θα ήταν δίκαιη. Όχι, κοίτα, με βάση τις ευκαιρίες δικαιούσε να το λες αυτό. Αλλά και σε άλλα παιχνίδια ο Άρης δεν άξιζε την ήττα και έχασε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Εντάξει. Έτσι είναι. Λέω σε άλλα μάτς ήταν άτυχος ο Άρης. Σε αυτό μπορεί να ήταν. Δεν μπορώ να πω τυχερός. Με τις ίδιες ευκαιρίες. Η φάση του δοκαριού είναι λίγο τυχερό. Ναι, εντάξει, είναι τυχερό. Εντάξει, ρε παιδί μου, και δοκάρι. Και εκεί που κάνει το λάθος ο Κουέστα. Δεν το περίμενα. Ο Κουέστα ήταν πολύ ντεφορμέ χθες. Ο Κουέστα και ο Βέλεθ, δηλαδή δύο που τους είναι από τους καλύτερους παίκτες του Άρη, ήταν πραγματικά σε κακή βραδιά, θα το πω. Εγώ θα δείξει αν είναι ντεφορμάρισμα. Άμα σου κάνει εκεί, πριν το δοκάρι, ένα λεπτό. Άμα σου κάνει το 1-1 εκεί. Μα μέχρι εκεί, ο Γιάννης είναι εδώ, στο είπα και χθες, μέχρι το 39 είναι. Συγγνώμη, ο Γιώργος. Σε ξαναβάφησα, δεν πειράζει. Λοιπόν, μέχρι το 39, εσύ μπορεί να λες 25 λεπτό, όντως, αλλά μέχρι το 39 η ομάδα σου δεν είχε τελική. Ελπίζω να το ξέρεις αυτό. Μέχρι το 39 δηλαδή, και πραγματικά ήταν το λάθος του Κουέστα το έναυσμα να ξεμητήσει και να δει ότι μπορεί, ρε παιδί μου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έκανε τελική ο Απόλλωνας. Ναι, αυτό ισχύει. Εντάξει, βέβαια το μάτς τελειώνει στο 93. Ναι, μόνο δεν είπα, μέχρι το 39 είπα. Ναι, μέχρι το 39 έχεις δίκιο, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει κάνει τελική. Αλλά από εκεί και μετά και στο δεύτερο ημίχρονο υπάρχει μια παιχτούρα η οποία ακόμα και σε μεγάλη ηλικία ο Σιγκαμπάλα έχει κάνει τη διαφορά. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ταλαιπώρησε και τον. Δηλαδή από δεξιά έχει κάνει πάρτι. Από δεξιά έχει κάνει πάρτι. Ξέρει μπάλα τώρα. Ναι, δηλαδή μοίρασε σέντρα ρε. Αυτό αριστερά για μα. Ναι. Ναι. Τρίπλαρε, σούταρε, μοίρασε. Ποιο ήταν αριστερά από εμά τώρα, έπαθα. Ο Τζανακάκης ήταν εκτός. Ο Τζανακάκης είναι δεξιά. Ήταν έπαιξε ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης, ναι. Αριστερά ποιο. Α, ο Μενέντεθ. Ο Μενέντεθ, ο οποίο μπορεί στο μπροστά μέρος του γηπέδου να κάνει κάποια, όχι τρελά πράγματα, κάποια πραγματάκια, να είναι λίγο γρήγορος, να βγάζει καμιά σεντρούλα, όχι τίποτα εντυπωσιακά πράγματα, αλλά πίσω είναι κίνδυνος θάνατος. Δηλαδή περνάνε, ελάτε, μπάτε σκύλια, λέστε ήταν αριστερά. Είναι γενικά στα αμυντικά του καθήκοντα. Στο δεύτερο ημίχρονο, και ο τέτοιος δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο, και ο Κωνσταντινής, στο δεύτερο ήταν καλός ο Κωνσταντινής, τουλάχιστον στο ανασταλτικό κομμάτι ήταν καλός. Αυτά είναι τα τέτοια. Δεν ξέρω. Τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω, είναι σε δύσκολη θέση ο Απόλλωνας, αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα παραμείνει στην κατηγορία. Ναι. Ο Κονέ μου άρεσε και πάλι, όπως σου είπα και πριν. Είναι καλός παίκτης, νομίζω και στον Άρη χωράει αυτός ο παίκτης.
Αν είχαμε center back αξιοπρεπή, ούτε αυτή την πορεία θα είχαμε, ούτε χθες θα χάναμε. Δηλαδή, ο Απόλλωνας ξεκινάει με ένα γκολ σίγουρα. Δηλαδή, όσα γκολ να βάλει ο Απόλλωνας, θα φάει ένα παραπάνω. Είναι φοβερό αυτό. Κοιτάξτε, όπως το είπε στην αρχή. Κοιτάξτε, δεν το λέω τώρα. Πραγματικά αυτό πιστεύω. Αυτό είδα δηλαδή. Γιατί δεν είδα το ματς. Το δίκαιο αποτέλεσμα ήταν το Χ. Το δίκαιο. Ναι. Με βάση ευκαιρία. Βέβαια, τώρα μια μιλάμε και για παίκτες. Μου άρεσε αυτός ο. Πώς λεγόταν, ο. Φουέρτα, ένα μπακ αριστερό, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Ο Ριουέλα, ένα αριστερό μπακ. Ναι. Εντάξει, βέβαια, να σου πω κάτι. Πολλές φορές λέμε για. Δηλαδή, λέμε για τέτοιους για παίκτες σε αυτές τις ομάδες και όταν πάνε σε μια μεγαλύτερη ομάδα δεν αποδίδουν το ίδιο, ναι, γιατί και... είναι διαφορετικό το βάρος. Θυμάσαι το Φιλωμένο στην Αστέρα, ναι. Τρίπολη που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Φιλωμένο, ναι, Φιλωμένο. Ναι, φιλωμένο που έβαζε τόσα γκολ με την Τρίπολη και στον ΠΑΟΚ δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Κοτσιανικούλης. Δηλαδή θέλω να πω. Κοτσιανικούλης στον Εργοτέλη. Κέρδιζε μόνο του. Στον Όφη πέρσι ήταν πολύ καλό. Κέρδιζε μόνο του Κοτσιανικούλη σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ένα ολόκληρο χρόνο. Είναι διαφορετικό. Ήρθε στον ΠΑΟΚ ο Μέση τη Λάρισα. Μέση των φτωχών. Με 2 δισεκατομμύρια τότε. 2 δισεκατομμύρια τότε. Και δεν άγγιξε. 2 εκατομμύρια, συγγνώμη. 2 εκατομμύρια. Ναι. Και δεν άγγιξε, φίλε. Στις μεγάλες δεν βρίσκουν. Τον έβλεπα στο πανόραμα μέσα στο τζιπάκι το Mercedes και έλεγα το Mercedes ότι είναι ο Κιτ. Δεν φαινόταν. Okay, δεν φαινόταν μέσα. Αυτό ήταν καλό παίκτη. Δηλαδή ο Φοριέλα, πώς τον είπες, ακόμη δεν μπορώ να το πω. Ριουέλα, ναι, ο Ριουέλα, καλό. Όπως και το άλλο μπάκ σου ήταν καλό. Τώρα βέβαια σε ένα παιχνίδι, αυτό που έβαλε και τον γκολ. Ο Τριάδης. Ο Τριάδης μπάκ δεν είναι. Ο Τριάδης είναι, δεν ήταν μπάκ, ήταν μπροστά. Μπροστά ήταν. Αριστερό εξτρέμ. Εντάξει, νόμιζα γιατί κάλυπτε, γυρνούσε και πίσω και δεν τον. Καλό. Καλό, εντάξει. Τηρουμένων των αναλογιών. Καλό ήταν. Στι φάσει ήταν, μαχητικό ήταν. Καλώ. Ναι, ναι, εντάξει. Μην περιμένω. Να σε καλά. Γεια σου, ρε Γιώργα, είσαι ωραίο. Να σε καλά. Ωραίος. Καλώς βράδυ. Να σε ακούμε έτσι. Δεν έχει σχέση που είσαι Απόλλωνας. Να σε ακούμε. Το πρωτάθλημα έχει 20 αγωνιστές. Να σε ακούμε και για τα επόμενα. Ναι, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Ναι. Τα Σάρα, καλησπέρα. Για ρώτα τον. Εγώ, για μένα λέει. Τον Ζάχο. Ναι. Θα τον ήθελε τον Ουάρντα στον Άρη, ο διπλανό σου. Να δούμε τι θα σου πει και πώς θα τεκμηριώσει την απάντησή του. Ο Ουάρντα. Ναι. Δεξιά είναι ο Άντα, έτσι. Αριστερά. Αριστερά. Ναι. Κοίτα, από τον Μπρούνο Γκάμα δεν τον προτιμώ, αλλά ο Μπρούνο Γκάμα είναι ιδανικός. Δηλαδή, αν ήταν ο Μπρούνο Γκάμα, λέω, συγγνώμη, ο Ματέο Γκαρσία. Αν ήταν δικός μου παίκτης ο Ματέο Γκαρσία, που όπως καταλαβαίνεις, δύο πολύ καλοί παίκτες και ειδικά ο Άντα να μην παίζει. Γκαρσία, παιχτάρα, συνόλου. Ναι. Εντάξει, είναι καλώς. Πολύ καλός παίκτης ο Γκαρσία. Νομίζω κάθε. Την τρίπλα την είδες που έκανε και πάνω στη γραμμή. Την διπλή τρίπλα που έκανε. Δεν το είδες. Εκεί που έκανε ακριβώς μισό λεπτό. Είναι τριπλαδόρος, είναι μπουκαδόρος, είναι σουτέρ. Έχει ναι. Επαφή με τα δίκτυα. Ξέρει να παίζει χωρίς την μπάλα. Είναι πάντα στην ζώνη ευθύνης του. Τι να εδώ πούμε, φαίνεται κιόλας. Για να κλείσουμε με αυτό, θα κάνουμε το διάλειμμα ή θα κρατήσουμε. Για πες. Δεν ξέρω. Έχεις κλειστές γραμμές. Εντάξει, θα κάνουμε το. Κλείσε. Άστο, καλά λέει, όλο μα παραπέντε θα κλείσουμε. Πρέπει να το κάνουμε διπλό διάλειμμα. Okay, παραπέντε θα κλείσουμε. Έγινε, εντάξει. Λοιπόν, εδώ φαίνεται Τάσο και η διαφορά του πρωταθλήματος του δικού μας που είναι πολύ υποβαθισμένο. Ναι. Με τις, δηλαδή, αυτός ο παίκτης τώρα ήταν στη Λασπάλμας. Στη Λασπάλμας ήταν ο Γκαρσία. Mm. Η Λασπάλμας έπεσε και δεν βρήκε χώρο. Το θα μου πεις μπορεί να είναι λάθος του προπονητή. Δεν βρήκε χώρο στη Λασπάλμας της Β' Εθνικής Ισπανίας. Είχα δεν κανένα δυο ακόμα τέτοιου να του πάρει. Αυτό ξέρεις τι έγραψα όταν τον πήραμε και φαινόταν ότι είναι καλός παίκτης από την αρχή. Το είπα βέβαια, δεν το έκανα έτσι καφενιακά. Λέω θέλω να δω ένα μάτς της Λας Πάλμας, να δω ποιον έχει αριστερά η Λας Πάλμας. Είναι καλύτερος από αυτόν που μας δώσανε, ρε παιδί μου. Να δω. Δηλαδή, άμα δίνεις αυτόν τον παίκτη έτσι, πρέπει να έχεις μία κλάση καλύτερο, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν λέει η λογική. Να λέει ο Βαγγέλης πάλι. Τον ακούς, τον ακούς. Ναι, τι να ακούω. Παίχτες λέει ψάχνει. Ο Κονέ λέει καλός παίχτης. Φυσικά αν δεν είναι καλός. Αν δεν βγει η Ευρώπη η ομάδα του, ναι. Θα πάει στο Ζάλογο, πες το να, για απολογία. Γιατί, ποιος το λέει αυτό. Ποιος το λέει αυτό. Ποιος αν δεν βγει, τι εννοεί. Στο Ζάλογο για απολογία. Καταλαβαίνω για τα οικονομικά λες. Επαναλαμβάνω. Τελείως μπακαλίστηκα. Τα έσοδα του Άρη αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα. Είναι τουλάχιστον 30% περισσότερο από τα έξοδα. Μίνιμουμ. Τα έξοδα. Τα έσοδα από τα έξοδα. Τώρα, αν γίνουν τίποτα άλλο, εδώ είναι και θα φανούν τα πράγματα. Για να μην λέμε ότι θέλουμε. Και φυσικά θέλω τον καλό παίκτη. Γιατί εσύ τον Ουάρντα από πού τον πήρες, από τη Λίβερπουλ. Από πού τον πήρες. Πανετολικό. Από τον Πανετολικό. Τι, από πού τον πήρες ο Ουάρντα. Δεν κατάλαβα. Φυσικά ο Κονέ είναι πολύ καλό παίκτη για αυτό το πρωτάθλημα. Δεν πιστεύω να αφιβάλλει. Και σκυλή έτρεχε συνέχεια, έκοβε.
Εντάξει, εσύ δεν είναι. Καλός είναι. Καλός είναι. Όπως πολύ εύστοχα είπες, κάποιοι παίχτες οι οποίοι όταν καλούνται να σηκώσουν μεγαλύτερο όνομα στην πλάτη δεν τα καταφέρνουν. Άλλη φανέλα του Απόλλωνα, έτσι. Άλλη του ΠΑΟΚ, άλλη του Άρη, διαφορετικές είναι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Έτσι, σωστό είναι αυτό. Αλλά ακριβώς αυτό θα ψάχνεις. Από τις πιο κάτω ομάδες. Στην Ευρώπη, λέει ο Βαγγέλης. Τι λέει? Αν δεν βγει η Ευρώπη, θα. Ναι, τι θα γίνει αν δεν βγει. Δεν βγαίνει. Πάει στο Ζάλογκο, λέει, για απολογία. Στην Ευρώπη, λέω. Λέει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν στο το Ζάλογκο, καταλαβαίνω. Θα πέσει από το Ζάλογκο, δηλαδή. Τι εννοεί? Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν το καταλαβαίνω. Αν πάρει ένα τηλέφωνο, Ευαγγέλη, και πες μας. Ας πούμε ότι βγαίνει 7ο ο Άρης και δεν βγαίνει η Ευρώπη. Τι θα γίνει, δηλαδή. Λοιπόν, Ευαγγέλη. Εγώ το κατάλαβα ότι είναι ενό οικονομικό κομμάτι. Έχει σπασμένο τηλέφωνο με τα μηνύματα. 23-10-287-3. Πάρε εδώ και να την πει. Λιγότερο από 10 λεπτά έχουμε. Τον κύριο, το φίλο σου εδώ πέρα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ένα τέτοιο, ναι. Ένα, το ξέχασα ρε φίλε, ένα σχόλιο ήθελα να κάνω και πάνω σε αυτά που έλεγε και ο Γιώργος προηγουμένως. Το ξέχασα. Τέλος πάντων, να πούμε ότι αύριο στις 3 υπάρχει το μάτς Κυπέλλου στην Κρήτη, Εργοτέλης ΠΑΟΚ, είναι το δεύτερο μάτς που δίνει ο ΠΑΟΚ, 1-1 το πρώτο μέσα στην Τούμπα με τον Άρη, για όσο το θυμάστε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πάρθει αύριο το τρίποντο για να πιάσουμε ξανά τον Άρη στη βαθμολογία. Ο Γιώργος τώρα που ακούει από την Ολλανδία, ναι. Να πω Γιώργο ότι αύριο Εργοτέλης που είναι και πρώτη στη Β' Εθνική με τον ΠΑΟΚ φυσικά θα είμαι με τον Εργοτέλη. Λογικό είναι. Και με έτσι. Ποιο θα ήσουν, έτσι, ναι. Ναι. Με τον Έργο φοράει και κίτρινα. Ποιο θα ήσουν. Να δασκάνει εκεί κανένα 1-0. Τι θα γίνει μετά. Σε έχω κάνει να αλλάξει πολλές ομάδες. Εντάξει, μία έσου Βασιλεία, μία έσου Σπαρτάκ Μόσχας, μία έσου Μπεφίκα. Τώρα έσου Ναβίτη. Λογικό είναι. Τσέλσι. Λογικό. Με Τζέλσι τι να είμαι. Με Τζέλσι θα ήμουν. Με την Τζέλσι, αλλά ήταν τώρα εντάξει. Σε έχω κάνει, μεγάλη... ρε φίλε, να κάνει πολλούς συνδέσμους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι να λογικό, κάνω, λογικό τι είναι. Λέω, μην σε κάνει καμιά κηδεία ο Εργοτέλης αύριο και πάει το κύπελο. Κοίταξε λίγο. Ο θεσμός του κυπέλου. Και με 10, και με 10 λέει, χωρίς 10 τέτοιους πάει. Εγκυμονεί πολλές εκπλήξεις. Φυσικά. Έτσι. Και έχουμε δει ότι ο ΠΑΟΚ ψιλοσνομπάρει λίγο τις άλλες διοργανώσεις. Στόχος είναι το πρωτάθλημα, λογικό. Στόχος είναι το πρωτάθλημα, αλλά εγώ θα πω ότι στόχος είναι το double. Εσύ το λες, εντάξει. Δεν πέσω, το πάρε μόνο. Τηλέφωνο τον Λουτσέσκο και πες του το. Το ξέρει ο Λουτσέσκο. Το ξέρει πάρα δηλαδή, πολύ. Συγγνώμη, καλά, δηλαδή, συγγνώμη, άσε αύριο θα περάσει ο ΠΑΟΚ τον όμιλο. Και αποκλείεται μετά. Στην επόμενη φάση που θα είναι διπλά μάτς, μονά, δεν ξέρω τι θα είναι. Αποκλείεται. Τι θα γίνει, θα τον διώξει ο Λουτσέσκο. Αποκλείεται. Άρα η μόνη περίπτωση στην ΗΠΑ να φύγει ο Λουτσέσκο, γιατί και συμφώνησε σε αυτό. Δεν μας βάζει τα τραγούδια, ρε Βασίλη. Τότε που λέγαμε για τον Ερέρα. Σου είπα, αποκλείεται, σου λέω. Η μόνη περίπτωση που δεν θα γίνει φυσικά είναι να κάνεις 3-4 ήττες συνεχόμενες στο πρωτάθλημα. Τότε θα έφευγε και ο Λουτσέσκου. Ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Σε 3 χρόνια από τώρα. Εντάξει. Λέω ρε παιδί μου, έκαμνε. Κοίταξε τώρα. Στατιστικά. Άρα τα αποτελέσματα κρίνουν τον προπονητή. Είναι λάτρης. Ο Τάσος ο Τρέγιας, ο Ιατρόπουλος, είναι λάτρης της στατιστικής. Στο 1 τρίτο λοιπόν του πρωταθλήματος, αγαπητέ Ζαχουά. Ζαχουά, αυτό είναι γαλλικό. Γαλλικό, ρε φίλε. Ωραία. Τα παράτησε τα αγγλικά, πήγες τα αγγλικά. Όχι, βαρέθηκα τα αγγλικά, τα έμαθα. Ναι, όντως. Πάμε λίγο για άλλη γλώσσα. Πάμε λίγο άλλη γλώσσα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει κάνει 9 νίκες. Και μία ισοπαλία. 9 νίκες και μία ισοπαλία. Δηλαδή η στατιστική δείχνει φοβερά νούμερα. Έχουν καταληφθεί ρεκόρ τα οποία στην ιστορία 92 ετών του ΠΑΟΚ. Ωραία. Δεν τα έχει κάνει κανένας προπονητής. Αυτά που λες είναι γεγονότα. Καμία ομάδα, ούτε καν η ομάδα, ωραία. Η μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 70-80. Όχι, για να σου αποδείξω ρε παιδί μου ότι πάντα ο προπονητής κρίνεται, και ειδικά όταν υπάρχει στόχος εφικτός και μπροστά μας, πάντα κρίνεται από τα αποτελέσματα. Σωστό είναι αυτό. Έτσι δεν είναι. Σωστό είναι αυτό. Δεν είναι, ισχύει για όλους τους προπονητές. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα, 23-10-287-3-8 για 5 λεπτάκια ακόμα. Εντάξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ. Επειδή άκουσα κάτι, έλεγε ο Αργιανός για τον Εργοτέλη, ναι. Που είναι πρώτος στη βαθμολογία, αυτή με τον Απόλλωνα Λάρισας, τώρα είναι τρεις αγωνιστικές. Αυτοί πανίστασαν για να σωθούν. Δεν θα βγουν. Χαριτολογώντας, θα δεν ξέρω. Η δόξα. Ναι, κοίταξε, θα βγει η δόξα. Θα βγει η δόξα. Και ο Άρης θα πηγαίνει όχι στη Σμύρνη που πήγε, θα πηγαίνει να αντικρίζει 7 και 8 χιλιάδες σε δράμα κόσμο του χρόνου. Λίγο δύσκολα. Όχι, δεν είμαι. Να κόβει 7 και 8 η δράμα, 7 και 8 χιλιάδες, Super League. Δεν νομίζω. Γιατί δεν νομίζεις. Γιατί δεν τα κόβει στη Β' Εθνική που υπάρχει εφικτός στόχος μπροστά. Θα τα κόψει στην Α' Εθνική, λίγο δύσκολο. Πώς, τι, η Λιβαδιά τα κόβει και οι άλλοι. Όχι βέβαια, εγώ είπα τα κόβει η Λιβαδιά. Λέω δεν μπορεί να τα κόψει λοιπόν, και η δράμα. Η Λιβαδιά λοιπόν, κόβει 900 εισιτήρια.
Άκου να σε πω και με τον Λουτσέσκου τι θα γίνει. Θα την κλείσει τη χρονιά ο Λουτσέσκου, θα το πάρει το πρωτάθλημα που το κλέψα πέρσι, που ήταν κλεμμένο. Και μετά ο Πάοκ θέλει προπονητή που έχει παραστάσει του Λου. Κατάλαβες. Και από τα τέσσερα κορυφαία πρωταθλήματα. Στον Τάσο αυτό, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω. Ναι, τέτοιο προπονητή θα πάρει. Ο Λουτσέσκου είναι λίγος. Μετά για Τσουλού, για ομίλους και εδώ, τέτοια. Ο Τάσος. Καλά, κάτσε να. Έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Πώς το όνομά σου, Χρήστος. Χριστάρα, κάτσε να τελειώσει με το καλό το πρωτάθλημα να το πάρεις. Ναι. Κάτσε να παίξεις στους ομίλους του Champions League και όλα τα άλλα εύκολα. Το καλοκαίρι σου λέει. Σου λέει το καλοκαίρι παίρνεις το πρωτάθλημα και πρέπει να φύγει, έτσι σου λέει. Εντάξει, αυτό φεύγει. Κοίταξε, και να το πάρει, φεύγει. Κάτσε, φεύγει. Δεν σημαίνει ότι. Μα δεν έχει, ρε παιδί μου, δεν προπονητής να έχει το ανάστημα να στηθεί στους ομίλους. Θέλει προπονητή εκεί. Και βγαίνει τώρα ένας παοξής καπάκι από σένα και σου λέει το εξής. Και γιατί να μην κάτσει, ρε φίλε, να πάρει και το χρόνο το πρωτάθλημα. Που ξέρει τα ελληνικά δεδομένα, ξέρει τις ομάδες, ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Εντάξει. Δηλαδή, εσύ δεν θες, άμα μπεις στους ομίλους, θες μόνο να συμμετάσχεις σαν την ΑΕΚ. Φάπες. Ναι, εσύ, θες να περάσεις. Εσύ θες να πάρεις το Champions League. Όχι, αλλά δηλαδή δεν θα κάνεις καμιά φορά πορεία εσύ. Θα κάνεις πορεία, θα προσπαθήσεις να κάνεις πορεία. Μην ξεχνάς, δηλαδή, ότι θα είσαι. Ο Βάζελος έχει το Γουέμπλε. Η ΑΕΚ έχει κάτι ημιτελικά UEFA. Ο Ολυμπιακός πήγε μια φορά σε 8. Δηλαδή εσύ δεν θα κάνεις τίποτα καμιά φορά. Ναι, κάτσε να καθιερωθείς πρώτα στους ομίλους του Champions League και μετά βάζεις στόχους, ρε αδερφέ. Εδώ ακόμα δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Εσύ θες να πάμε στους 8 του Champions League. Όχι στους 8. Να περάσει από τον όμιλο. Κάτσε. Μα γιατί. Εδώ μα δεν έχουν περάσει οι υπερδυνάμεις. Οι υπερδυνάμεις μεγάλες δεν έχουν περάσει. Να σου πω, τώρα η ΑΕΚ τρώει τις φάπες. Θα πας και εσύ και μετά θα σε λένε να και ο ΠΑΟΚ τι έκανε. Θες έτσι να σε λένε. Κοίταξε λίγο, Χρήστο. Φυσικά και δεν θέλω. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το κρίνω ούτε εγώ ούτε εσύ. Υπάρχει τεχνικό επιτελείο. Υπάρχουν άνθρωποι ανάλογοι, αρμόδιοι που είναι στα ανάλογα πόστα για να το κρίνουν. Βρε μαζί σου. Μαζί σου. Μα και εγώ τη γνώμη μου λέω. Κατάλαβες. Θέλει λίγο υπομονή. Το θες να μεγαλώνει στην Ευρώπη. Εννοείται, ρε φίλε. Βήμα-βήμα όμως. Βήμα-βήμα, δε φίλε. Να σε καλά, ρε Χρυσταρά. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, είσαι ωραίος, το ακούμε. Τελευταίο για δύο λεπτάκια, τρία. Και να πούμε και τους εδώ βασικούς υποστηρικτές. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα, Κροατή. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο τελευταίος σήμερα. Ο τελευταίος. Ναι, καλησπέρα. Έτσι λέμε. Καλησπέρα, ο Παύλος είμαι. Ο Παύλος. Γεια σου, Παύλο. Άκουγα την εκπομπή. Εκνευρίστηκα τόσο πολύ με το προηγούμενο συνοπαδό μου. Μετά μας κοροϊδεύουν οι Αριανοί ότι πετάμε στα σύννεφα ή πάρουμε του χρόνου το Champions League και του παραχρόνου θα πάρουμε και το διπυρωτικό. Πιστεύω ότι απάντησα σωστά, ότι βήμα με βήμα πρέπει σιγά σιγά να το, να το προωθήσεις. Ευτυχώς το ποδοσφαιρικό τμήμα Τάσο περιβάλλεται από σοβαρούς ανθρώπους που κάνουν προγραμματισμό για 3-4 χρόνια. Ένας προπονητής, να πει στον κύριο το φίλο Πάου Ξέρετε. Ακούει ο φίλος τώρα. Ότι δεν είναι. Μπράβο, δεν είναι. Δεν το κάνει επίθεση, είπε τη γνώμη του. Είναι ένα τεράστιο. Έχει από πίσω ο άνθρωπος, είναι ένα team ολόκληρο που δουλεύει και εργάζεται και προγραμματίζει την ομάδα μέρα με την ημέρα. Για ρώτα αυτόν τον κύριο, οι παίκτες θέλουν να φύγει ο Λουτσέσκου. Τους έχουν δει πως πανηγυρίζουν και πως τον αγκαλιάζανε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ακόμα και ο Βάρντα που είναι έτοιμος για φυγή. Εντάξει, γι' αυτό είπα. Λοιπόν, γι' αυτό, μεγάλος ο... ναι, για γι' αυτό είπα ότι δεν αποφασίζουμε φυσικά εμείς. Αλλά πολύ εύστοχα απάντησε και ο φίλος. Λέω τη γνώμη μου και κάθε γνώμη πρέπει να είναι σεβαστή πάνω. Μην ονειροβατούμε και μην ξεφεύγουμε από το θέμα. Σωστά μιλάς εσύ. Για μένα, δεν πρέπει να πετάς τα σύννεφα. Το double είναι ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ και για φέτος και για του χρόνου και για του παραχρόνου. Δεν με ενδιαφέρει, μακάρι να βγω στο Champions League, να καταφέρω να μπω στους ομίλους και μέχρι εκεί. Τώρα τις φάπες πες στο φίλο, δεν μπορεί να τις τρώνε τόσα χρόνια όλοι. Θα φάω και εγώ τις φάπες μου όταν θα πάω εγώ με 20 εκατομμύρια μπάτσερ και με 30 και θα βρω μπροστά μου 200 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να πλησιάσω εγώ αυτά τα κλαμπ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Σωστά μιλάς. Θέλει πίστοση. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Εγώ, να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ, να κλείσουμε την εκπομπή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έγινε, Παυλάρα, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο πρώτιστα για τη συμμετοχή και την ακρόαση για άλλη μια φορά συγκεκριμένη εκπομπή. Πριν πούμε τους βασικούς υποστηρικτές εκπομπής, να πούμε ότι αύριο τάσο 8 η ώρα, έτσι. Ναι. 8 η ώρα ξανά. Καθώς γερή να είμαστε. Έτσι, έτσι. Βασικό αυτό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα.
για τις πάμπολες τηλεφωνικές γραμμές σας, για τα μηνύματά σας, για όσους φίλους είχατε και όχι μόνο συμμετοχή και σήμερα για άλλο ένα βράδυ στην αγαπημένη σας εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα εδώ με Ζάχο Ντρούλη και Τάσο Τρέγια. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη τον Καβαδία, τον Βασιλάρο, για άλλο ένα βράδυ που ήταν εδώ πολύτιμο συνεργάτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 εκ νέου. Πάμε για φαγητό τώρα. Πάμε τώρα να ξεπληρώσει ο Νίκος ο Μπουγάτσας το στίχημα που έχει χάσει. Το λογαριασμό φωτογραφία. Προς τιμή του. Προς τιμή του. Εντάξει, τι θα πει. Το στίχημα το παιδί μπορεί να πέρασε λίγο καιρός, αλλά αφορά τον αγώνα Άρης ΠΑΟΚ. Εγώ είχα πάρει το διπλό μες στο Κλειάδης Βικελίδης. Ο Νίκος υποστήριξε την ομάδα του. Το χ ήταν ουδέτερο. Το έχασε το παλικάρι το στίχημα. Εγώ είμαι τρεις μέρες νηστικός. Ναι. Περιμένω πώς και πώς να έρθει αυτή η ώρα για να πάω να φάω με τα μανίας. Ειλικρινά σας μιλάω. Θέλουμε και τον Βασίλη τίποτα εδώ πέρα μέχρι τις 12. Θα στείλω εγώ παραγγελία. Μη στεναχωρήσεις. Θα κάνουμε κουμάντο. Όμορφα, ωραία. Έχω να πιω και αλκοόλ άλλες τρεις μέρες. Θα φάω, θα πιω, θα σκάσω. Και φυσικά θα πιω και μια σουρωτή του Ιβάν Σαββίδη για να ξαναφάω. Λοιπόν. Ακολουθούν. Τα παλικάρια του Λίμπερο με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης. Στις 12 ο Γιώργος ο Ζαγόρας με τη ζούγκλα του. Το πρόγραμμα του Λίμπερο δεν χάνεται. Και μετά τη δική μας εκπομπή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Βάλτε την πυράκλα σας την παγωμένη, την ουισκάρα σας τη special και απολαύστε στη συνέχεια το πρόγραμμα του Λίμπερο. Από Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια, Βασίλη Καβαδία. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Αουφίντερζε. Τρίτης.